φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Εδώ θα περνάνε οι μέρες, θα πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι. Μια χαρά είναι τώρα που βρέχει. Πολύ ωραία είναι. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε? Καλημέρα. Παρέα θα υπάρχει. Όσο υπάρχει παρέα, θα υπάρχουν καλές εκπομπές. Καλημέρα στο Γιάννη Χιλιτίδη, εδώ είμαστε. Και καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σου, Παοξή από την Κρήτη. Κρητικός Παοξής. Είναι περίπτωση τον Τζάκοσα. Είναι φίλος μου, γίναμε πολύ καλοί φίλοι. Και ξέρεις ότι από τη μια ο Κρητικός Παοξής και από την άλλη ο Αλβανός Παοξής. Ο Πάοκ έχει από όλα τα κοινωνικά στρώματα και από όλες τις έτσι. Έχει λογιών μεζέδες, έτσι δεν είναι, Μογδάνη? Έτσι είναι και γι' αυτό είναι ο Πάοκ. Είναι μια ομάδα. Μεγάλες ομάδες, έτσι. Έχουν λαό από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Ναι. Αυτό κάνει τη μεγάλη ομάδα, ναι. Όχι μόνο οι τίτλοι. Ναι. Έλα, πες το τώρα. Εμείς γίναμε Πάοκ, επειδή. Ο Πάοκ είναι ο λαός. Είμαστε περήφανοι για την Παοκάρα και γεννιόμαστε για το λαό. Ναι. Γινόμαστε και αυτό τους πονάει όλους. Τους πονάει, ε. Ιδίως στην Αθήνα, εγώ που ζω στην Αθήνα, Καρτάσια, αδέλφια. Πού μένεις, αγόρι? Ζω ανάμεσά τους, στον Πειραιά. Εκεί. Αλλά πρέπει να υπάρχουμε και εμείς για να τους πηγαίνουμε κόντρα στους γαύρους, ναι, που έχουν βγάλει πολύ γλώσσα. Τους κολλάμε εκεί που πρέπει, τους κολλάμε. Φέτος σε κόλλησαν οι αεξίδες. Οι γαύροι κάρτσαν πίσω, να πούμε. Δεν βλέπω να. Ναι. Οι γαύροι είναι τουλάχιστον πιο ντόπιοι. Οι αεξίδες είναι κρυφό πουτανίτσες που λένε. Είναι λίγο, ύποπτοι. Είναι ύποπτοι. Είναι τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι, ναι, που λένε. Mm. Ενώ οι γαύροι τουλάχιστον έχουν μια μπέσα. Έχουν μπέσα. Είναι ντόπιο. Σε αυτό, Παοξίδες και γαύροι μπορούν να έχουμε κόντρα από εποχή σκούδα και παλαιότερα, αλλά ναι, ταιριάζουμε σε λαοί. Τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι, Κωστή. Αυτή είναι η πιο ύπουλη. Και αυτό πρέπει να προσέχουμε. Ναι. Ναι, αλλά
Ναι, αλλά εδώ χρόνια με την ΑΕΚ, φιλίες, χαμένες πατρίδες, αυτά. Είδες, Κωστή. Το παίζαμε φιλαράκια με τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ εκεί, ξαδέλφια. Ναι. Και αυτοί μας κάναν τη χειρότερη μπαμπεσία. Και μας τη φέρανε πισόπλατα. Πότε το παίζαμε, πάντα παίζαμε ξύλο να πούμε μεταξύ μας. Σε τελικούς χάντμπολ, σε τέτοια, τι ξαδέλφια. Μόνο εκεί, αλλά δεν περιμέναμε να μας στήσουν έτσι δικαστικός και παιχνίδι να σηκωθούν να φύγουν. Έκανε και ο πρόεδρος μας μια, εντάξει, ας πούμε. Αφέλεια, ξέρω εγώ, δεν έπρεπε να το κάνει. Εντάξει, δεν είναι λίγο αγαθός ο Ιβάν, ακόμα μαθαίνει. Είναι αγαθός, καλή ψυχή ο Ιβάν και του την έφερε ο Τίγρης που είναι χρόνια στον κουρμπέτι, του την έφερε κανονικά. Αγαθός δεν είναι, γιατί έχει το υπερπολογισμό όλης της χώρας, θα πούμε, σε περιουσία. Δεν μπορεί να είναι μόνο η μαρμίτα που χρειάζεται να έχει και πονηρία. Μόνο η μαρμίτα το μαρούλι δεν φέρνει άσπρη μέρα. Είναι σωστός επιχειρηματίας, είναι ντόμπρος. Πες μου την ιστορία σου, πώς πήγε στον τελικό. Ξεκινήσαμε. Θα την ακούσει ο κόσμος. Αυτός είναι Αθηναίος. Δηλαδή μένει Αθήνα. Δεν είχα διάρκεια φέτος στην ομάδα. Περίμενα μέχρι Τετάρτη που βγήκαν τα εισιτήρια για το τελικό στους κατόχους που δεν είχαν διάρκεια. Τετάρτη βγήκαν στην αγορά. Είχαμε μείνει Θεσσαλονίκη μέχρι Τετάρτη να πάρουμε το εισιτήριο για το τελικό. Κατεβήκαμε Αθήνα και ξανανεβήκαμε για να ζήσουμε την εμπειρία των πουλμαντών, να ζήσουμε την γιορτή. Δηλαδή αντί να περιμένεις να έρθουν κάτω και να πας, εσύ πήγες. Ανέβηκα πάλι Θεσσαλονίκη για να ζήσουμε την όλη ατμόσφαιρα του τελικού. Ναι. Γιατί και το 14 που πήγαμε φιλαρά και κατευθείαν στο γήπεδο, στο τελικό με το Παναθηναϊκό το 14, μετά την πίκρα που φάγαμε και με τις βλακίες που είχε φάει ο Γλύκος στα 3 από τα 4 γκολ, τα είχε φάει σε κλειστή γωνία, όταν γυρίσαμε σπίτι, παρά λίγο να πιάσει φωτιά. Ένα καφέ πήγα να φτιάξω στην κουζίνα και μέχρι να γυρίσω στο δωμάτιο είχε άρπαξει το στρώμα φωτιά. Είχα ξεχάσει το ζύπο αναμένο στο στρώμα και είχε γίνει φλαμπέ. Γι' αυτό καλύτερα με το πούλμαν από Θεσσαλονίκη. Σίγουρα. Να ασφαλίσουμε το σπίτι. Καλύτερα. Ζύπο, έχει ζύπο. Ζύπο, παοξίδικο πάντα. Παοξίδες με το μπουτάρι, τα πάτε καλά, ρε. Σαν χαρακτήρα το γουστάρουμε. Είναι Άρης βέβαια. Κάναμε έρευνα Μπουτάρης. Τώρα πριν από λίγο. Ναι, στην εκπομπή. Εντάξει, κάναμε έρευνα. Κάναμε έρευνα. Ζαγοράκι θέλατε ή Μπουτάρη δήμαρχο. Εγώ θέλω. Κοίταξε, και οι δύο για μένα προσωπικά είναι άνθρωποι που δεν έχουν ανάγκη να κρέψουν και να κάνουν και να ράνουν. Οπότε είναι οικονομικά ανεξάρτητοι. Ναι, οπότε ναι. Όλοι οι υπόλοιποι που προέφερες πριν έχουν κάνει από κάτι, έτσι δεν είναι. Ναι. Εσύ το είπες μόνος. Οπότε. Ποιο να βγάζαμε δήμαρχο. Μπουτάρη, εγώ λέω. Εγώ γουστάρω μάγι ψωμιάδι το μάγαρο. Γίγαντας ο Ψωμιάδης. Το Παναγιώτη Ψωμιάδη. Παναγιώτης Ψωμιάδης είναι άρχοντας, Κυμπάρης, Μερακλής, χρόνια στον κουρμπέ της πολιτικής, είμαστε υπέρ του. Όλοι οι άλλοι δεν πρέπει να τσαλαγώνονται στην πολιτική όσοι δεν το έχουν, γιατί ο Κιομπουτάρης είναι ένας σωστός επιχειρηματίας στο κλάδο του. Πολύ μποέμ τύπος, το γουστάρουμε, μπορεί να είναι αριανός, εγώ προσωπικά το γουστάρω τον Μπουτάρη γιατί είναι μποέμ και μπρουτάλ. Έκανε λάθος που τσαλακώθηκε με την πολιτική, ναι. Και ήταν το μεγαλύτερο λάθος του η μέρα μνήμης γενοκτονίας των ποντίων να επιτρέψει να γίνει παρέλαση των ομοφυλόφιλων, γιατί εδώ στη Μακεδονία οι πόντοι έχουν μια περηφάνεια και δεν... Πόντι το βαρέσανε, όχι. Πόντι ήταν, ο Πόντιος άμα τον τσιγκλάς. Δεν ήταν Πόντιος. Χρυσαυγίτες, να ήταν Χρυσαυγίτες. Ξέρω τι να ήταν. Τους πιάσανε. Πάντως ήταν λάθος. Λάθος του Μπουτάρη που έκανε την παρέλαση των ομοφυλόφιλων την ημέρα της μνήμης των γενοκτονίων. Ναι. Γιατί οι Πόντιοι έχουν μια περηφάνεια όπως και εμείς οι Κρητικοί. Κρητικοί και Πόντιοι είμαστε αδέλφια, τεμέτερων. Από πού είστε αδέλφια δηλαδή. Ταιριάζουμε, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα είμαστε. Κρητικοί και Πόντιοι έχουμε μια μπέσα, όπως λέει ο Γιάννης ο αδελφός. Ο Αλμανός δεν συμφωνεί εδώ. Αν δεν ήταν η Κρήτη και ο Πόντος, δεν θα υπήρχε Ελλάδα σήμερα. Τι άμα? Αν δεν υπήρχε η Κρήτη και ο Πόντος, δεν θα υπήρχε Ελλάδα σήμερα. Γιατί, τι θα γινόταν, άμα δεν υπήρχε η Κρήτη και ο Πόντος. Εμείς είμαστε που κρατάμε ψηλά τη σημαία της Ελλάδας ανά τον κόσμο. Κρητικοί Παοξίδες. Είμαστε κρητικοί και Πόντιοι. Είμαστε περήφανοι. Τιμάμε τα παντελόνια μας. Είμαστε μπεσαλίδες. Έχουμε μια περηφάνεια και όποιος μας την προδώσει γινόμαστε και τα παίρνουμε και... Τα γρήκη. Πες το και έτσι και τις τρώνε με τα Μπουτάρες και μερικοί άλλοι. Γιατί δεν επιτρέπουμε... Γιατί ο Μπουτάρες έχει κάνει και καλά στην πόλη, έτσι. Να μην λέμε μόνο έχει πάει πολύ καλά αδελφέ, έχει πάει πολύ καλά ο Μπουτάρες στην πόλη από πλευράς τουρισμού, αυτό το παραδέχομαι. Έχει άλλα, όχι μόνο τουρισμού. Αυτό το ελάττωμα να μην είχε με τους ομοφυλόφιλους και τις πολλές παρελάσεις που κάνουν θα ήταν από τους καλύτερους
δήμαρχους. Γιατί ήταν ένα μποέμ και μπρουτάλο μπουτάρης που ταιριάζει αυτή την πόλη, τη Θεσσαλονίκη. Έχει άλλο αέρα η Θεσσαλονίκη σε σχέση με την Αθήνα και θέλει λίγο το αλήτικο το πνεύμα που έχει ο μπουτάρης. Είναι μάγκας κατά και, όλα και, τα και άλλα. Οι Αριανοί έπρεπε άγαλμα να το κάνουν. Έτσι, κουβαλούσαν να πούμε το γάλι στις πλάτες με τον μπάσκετ. Καλά, αυτοί οι αγνώμονες το βρίζουν το μπουτάρι. Δεν καλά, αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Είναι το χέρι που σε ταΐζει, δεν το φτύνει. Είναι λίγο αγνώμονες εδώ που τα λέμε. Γιατί η αχαριστία είναι κοστή το χειρότερο ελάττωμα. Ναι, αλλά όμως ο νόμος του Θεού δεν και του χριστιανισμού δεν λέει ου να είσαι αχάριστος, δεν λέει. Ναι. Δεν λέει. Έτσι. Δεν λέει. Πρέπει γιατί... να το κατέχουμε από μόνοι μας. Ναι, δεν άμα δεν υπήρχε ο Μπουτάρης δεν θα το είχα τον μπάσκετ, εγώ πιστεύω. Έτσι ακριβώς. Ο Ηρακλειδέας πρώην και νυν Ξανθιώτης όμως φίλος μας, ο γιατρός, ναι. Κτηνίατρος λέει, είδες λέει που Παοξίδες και Γαβροί αλληλοθαυμάζονται. Στα έλεγα λέει εγώ και δεν με πίστευες λέει. Ναι. Ταιριάζουμε πολύ. Έχουμε την κόντρα από εποχή Σκούδα, αλλά σαν λαοί, ναι. Λιμάνι και ο Πειραιάς, λιμάνι και Θεσσαλονίκη. Ναι, όχι, όχι. Αυτός εννοεί άλλο. Άλλο εννοεί, το είπε ναι. Λάθος το παιδί μάλλον. Ναι. Ο κριτικός εννοεί ότι έχουν το πάθος για την ομάδα του. Και σαν οπαδοί ταιριάζουμε, αγαπάμε, έχουμε την τρέλα, έχουμε την τρέλα για την ομάδα. Να παίρνετε το γραμμένο. Όπως είπες. Σε αυτό παίρνεις παράγκας, δεν είμαστε. Μόνο εκεί διαφέρουμε λίγο. Γιατί το βρίζετε το μπουτάρλο. Γιατί βρίζετε το γραμμένο. Εσύ δεν είπες μόνος ότι η ΑΕΚ δεν είχε κερκίδα. Γιατί ήταν απαθής. Ο γραμμένος τον στηρίξαμε, τον βγάλαμε στην ΕΠΟ. Ναι, ναι, γιατί τον βγάλατε στην ΕΠΟ. Για να μας στήριξει, για να έχουμε ένα 50-50 διαιτησία, όχι να μας στήριξει. 50-50, να πάει 50-50 διαιτησία. Δεν θέλουμε να μας ευνοούν, αλλά τουλάχιστον να μην μας αδικούν. Μας ευνόησα, φέτος δεν μας ευνόησε η διαιτησία. Και φέτος όμως Κωστή ήταν ότι μπορεί να βγει και ο γραμμένος στην ΕΠΟ, αλλά υπήρχε η επιτήρηση της UEFA. Δεν έκανε κουμάντο η ΕΠΟ σε όλες τις των διαιτητών. Είχαμε την UEFA με τον Θεοδωρίδη από πίσω που βάζαν διαιτητές μέσα και κάναν κουμάντο. Δηλαδή φέτος η ΕΠΟ ήταν τουρίστρια. Βάλατε τον δικό σας, αλλά δεν έγινε. Ας πούμε. Δεν έγινε δουλειά. Γιατί είχαμε. Άρα, είναι... καλά λέει ότι ταιριάζεται με τους Ολυμπιακούς ο γιατρός. Έχουμε μία. Έχουμε μία. Ταιριάζει σε θέμα, υπόρρωση για την ομάδα μας. Τρελανόμαστε. Ας πούμε οι Αιγτζίδες, οι Βάζελοι είναι λίγο πιο cool, πιο large. Ολυμπιακοί και Πάουκ, Ολυμπιακοί και Πάουκ έχουν την τρέλα. Έχουν οι Γαύροι είναι άρρωστοι με την ομάδα τους και εμείς με την ομάδα μας. Αυτό θέλει να πει αυτό. Το μόνο που οι Ολυμπιακοί γίνονται Ολυμπιακοί για τα πρωταθλήματα. Αυτό είναι το λάθος τους. Τι έχεις να πεις για το Τσουκαλά που πήγε και τον έκανε τον Χριστοδουλόπουλο Θεό όταν μέχρι χθες τον έβριζε που ήταν στην ΑΕΚ. Ο Λάσαρος ήταν Γαύρος από πιτσιρικάς. Δηλαδή καλά έκανε και πήγε από τη στιγμή που ήταν. Από πιτσιρικάς Ολυμπιακός, όπως και ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος που μπορεί να ήταν σε Ακαδημίες του Ολυμπιακού, αλλά ήταν παόκι από τα γενοφάσκια του και πρέπει να έρθει στην Παοκάρα. Ο Κυριάκος. Δεν τους τη λέει τους Ολυμπιακούς ότι πήραν ένα γέρο 34 χρονών. Γιατί βλέπουν. Δεν τους τη λες. Εγώ είπα σε ότι. Σε εμάς το έλεγες όταν πήραμε το Βιερίνια, τι να το κάνεις στον παππού. Εγώ λέω ότι παίχτη από την ΑΕΚ δεν θα έπαιρνε. Όχι από την ΑΕΚ. Αυτό που κάνουν είναι πισωγύρισμα ή όχι με τέτοια ηλικία. Για τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος. Στον Ολυμπιακό, έτσι. Ο Λάζαρος πιστεύω ότι δεν θα είναι αυτό που ήταν πέρσι. Και δεν θα έχει αυτή την ταχύτητα, αλλά. Άρα αυτό... είναι πίσω γύρισμα τον Ολυμπιακό. Και κάθε μέρα δεν είναι Πάσχα. Δηλαδή είναι 31-32 χρονών ο Λάζαρος. Η πρώτη του τέτοια χρονιά δεν είχε ξανακάνει. Τώρα που ο Τίγρης ξεπουλά, ποιο μπαόξι θα θέλατε. Ποιο παίκτη θα θέλατε να αρπάξετε από την ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ κανέναν. Ναι, να τσιμπούσαμε το Σκόκο. Αυτό θα ήθελα στον Πάο. Φράνιες 50%. Αραούγο 16. 14 Σιμόες, 12 Τσιγκρίσκη, 8 Λιβάγια και 0% ο Μάνταλος. Κοίταξε, επειδή εγώ. Φοβερό, ε! Ναι. Εγώ πριν είπα έτσι, αλλά πιστεύω άμα το δεις καθαρά και έτσι, πιστεύω Αραούχο, ας πούμε, θα ήταν καλό. Να έρθει στον πάγο. Έχει ταχύτητα, έχει τρίπλα, έχει σουτ. Μετά το άλλο ερώτημα είναι, ποιο πολιτικό θα θέλατε να αραπήσετε. Ποιο πολιτικό θα θέλατε να αραπήσετε. 38,3 Μιχαλολιάκο, 37,3 Τσίπρα, 13,6 Γιώργο Παπανδρέου, 7% Σαμαρά. 2% Κουτσούμπα και μόνο 2% Κυριάκο. Δεν θα θέλανε να ραπίσουνε τον Κυριάκο. Το Σεμίτη, αδέλφια, κανείς δεν το λέει. Μας έβαλε με ψεύτικα στοιχεία στο ευρώ και από τότε καταστράφηκε η Ελλάδα. Εκείνη ήταν η αρχή του τέλους της Ελλάδας. Λες,
Έτσι, μπήκαμε ψεύτικα στοιχεία στο ενιαίο νόμισμα και από τότε άρχισε η κατρακύλα της Ελλάδας. Ως μια χώρα για να είναι δυνατή τώρα, πρέπει να έχει εθνικό νόμισμα. Σαν παοξής τώρα το Πασόκ θα πρέπει λίγο μαλακά να το παίρνεις. Γιατί ρε. Καμία σχέση το Πασόκ του Ανδρέα, Κωστή, άλλο Πασόκ επί Ανδρέα. Σαν παοξής να έχεις ένα σεβασμό στο Πασόκ. Είμαστε αριστεροί, είμαστε αριστερών πεπιθήσεων, αλλά αυτό που έκανε ο Σιμίτης ήταν το θάνατο της Ελλάδας. Μια σχέση με τον Πασόκ του άμνηστο Ανδρέα. Ναι. Ο Ανδρέας ήταν γεμπάρης, έδωσε ψωμί στο λαό. Ήταν γεμπάρης ο Ανδρέας. Και καλή εξωτερική πάμε πολιτική. Πάμε να διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Θεόκλητε, θα τα πούμε τώρα. Θεόκλητε, ναι. Θεόκλητε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έξοδος στα καλύτερα εστιατόρια της πόλης στη μισή τιμή με το goldmall.gr. Απολαύστε σήμερα γεύμα ή δείπνο δύο ατόμων μόλις με 10 ευρώ στον εντυπωσιακό χώρο του αγαπημένου ρέστοραν Φιλέτο Σολομονίδης, με αυθεντικές γεύσεις και πλούσια πιάτα, αλλά και 40 χρόνια ιστορίας και μοναδικής υπογραφής στη γαστρονομία της πόλης. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς με ένα απλό κλικ στο www.goldmall.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-230-060. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λόγιο έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Νεϊμάρης. 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 Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ neymaris.com. Νεϊμάρης. Ρε παιδιά. Εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τη μέση τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL και τη μέση είναι μπεμπέ. Στεφάν σε Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν σε XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Η Χρυσούπολη αγοράζει, επισκευάζει και πουλάει μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Λάπτοπ, τάμπλετ, τηλεοράσεις, οθόνες, κινητά τηλέφωνα και iPhone. Χρυσούπολη. Αξιόπιστες συναλλαγές. Τηλέφωνο 2310-555-093. Έρχεται Heavy Metal Σεισμός. Η DD Music παρουσιάζει Rock Wave Festival 19 και 20 Ιουλίου. Terra Vibe, Iron Maiden, Judas Priest, Volbeat, Saxon, Tremonti, Accept. Εισιτήρια προπολούνται Ticket House και tickethouse.gr. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πιστεύετε ότι και στο λαό τώρα από κάτω, ότι η επίθεση που δέχτηκε ο Μπουτάρης του έκανε πολιτικά καλό ή κακό? Ένα αυτό. Δεύτερον, ένα Γεωργιανό λέει πιάσανε που τον βάρεσε. Ένα Γεωργιανό. Δηλαδή, για αν θέλει να μιλάνε τον Μπουτάρη, Γεωργιανός τον βάρεσε. Νομίζω έτσι ήταν, ναι. Από Γεωργιά. Που Γεωργιανός τον βάρεσε. Και ο Γεωργιανός, ο οποίος μετά από λίγο το πιάσανε να κάνει ληστεία, λέει, σε σπίτι. Νομίζω στο τέτοιο. Στο το ποιόν του ανθρώπου. Στρόιτερ, πώς το λένε. Πώς? Ο Στρόιτερ, ο δημοσιογράφος. Στρόιτερ. Στρόιτερ, στον Άλβα. Ωραίο. Ήταν σεσημασμένος δηλαδή. Δηλαδή σεσημασμένος βάρεσε τον. Δεν ήταν απλός. Έτσι λέγανε, ο ένας από αυτούς ήταν σεσημασμένος. Τον είχαν. Πιάσει για κλοπές, νομίζω ότι τέτοια λέγανε. Το πιάσε για κλοπές. Ναι, το είχε πιάσει και πιο παλιά και τέτοια. Μήπως δεν το διόρισε ο Μπουτάρης στο, στο Δήμο και εξεμπάνει να πούμε. Τέτοια δεν κάνει, να ξέρεις. Είναι καθαρός σε τέτοια. Όχι, λέω μήπως επειδή δεν το ξέρεις. Ναι, δεν ξέρω. Καθαρός. Πάντως βλέπω ανάγκη, πολύ συμπάθεια στον Μπουτάρη. Καθαρός ο Μπουτάρης, δεν κλέβει. Δεν κλέβει ο Μπουτάρης, δεν έχει ανάγκη ο Μπουτάρης. Αυθόρμητος ο Μπουτάρης είναι αυθόρμητος. Δεν είχε μεγαλώσει μέσα στην πολιτική. Γι' αυτό κάνει δηλαδή αυτό που αισθάνεται. Γενικά και στο μαγαζί και γενικά στο rapto.gr και γενικά αυτά που είδα. Ρε Θεόκλητε, εσύ τι είδες?
Για συμπάθεια στο μπουτάρι. Λοιπόν, καλησπέρα. Καθηγητής. Μαθητής. Φοιτητής. Ναι. 10 δευτερόλεπτα να βγω λίγο εκτός θέματος. Ναι. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Χάρι Κλίν. Έφυγε, δεν θα τον κρίνω πολιτικά, θα τον κρίνω για αυτό που έκανε, για τις μιμήσεις του, για όλα αυτά. Πιστεύω είχε πεθάνει μαραζωμένος λόγω του παιδιού του. Μην μας κάνεις μαύρη. Εντάξει, θα τον γυρίσω. Δέκα δευτερόλεπτα, επειδή δεν άκουσα τίποτα. Μεγάλο στο έργο του, μεγάλο ηθοποιός, ο Χάρι Κλίν. Όντως, ναι. Μην μας κάνεις κυρία. Ναι. Λοιπόν. Μην φώναξε εδώ, με καταστρέψει. Όχι, εντάξει. Μεγάλος ο Χάρι Κλίν, 30 χρόνια τον τραμπάκουλα έκανε. Άσε με ησυχώ τώρα. Πάνε στα θέματα τώρα για τον Μπουτάρι. Ο Μπουτάρις που λέει λοιπόν, ο Χάρι Κλίν, το 81 μα κάναμε κουμπίδα. Άσε το τώρα το έργο. Εντάξει, σχετικά με το επεισόδιο του Μπουτάρι θα καταλάβουμε. Όχι, Μπουτάρι, ρε. Μπουτάρι το λένε. Τέλος πάντων. Μπουτάρι. Θα καταλάβουμε ότι αυτή η χώρα δεν έχει πάτο. Πάτο. Κάθε φορά πάει και πιο κάτω. Τώρα γίνεται παιδιά. Να κρατάει ο άλλος στο χέρι το κορίτσι και να βρίζει το Μπουτάρι, να του λέει τα χίλια δυο. Εγώ πιστεύω ήταν στημένο. Πώς βρέθηκαν οι κουκουλοφόροι εκεί. Ναι. Πού ήξεραν τι θα πάει ο Μπουτάρης. Ναι. Και συγχαρητήρια στην κοπέλα που ήταν πάντα δίπλα στο Μπουτάρι. Που είχε φάει εκεί στο αμάξι, είχε φάει την πορτιά. Ο άλλος είχε κάνει με το πόδι του. Σπάσα τα τζάμια. Θα τον βγάλει άγιο τώρα το Μπουτάρι. Όχι, ναι. Προς Θεού. Ναι. Τον καταδικάζω γιατί δεν ξέρει τι λέει. Ναι. Τα λέει με τρόπο που προκαλεί. Ναι. Εντάξει, ο Κεμάλ ήταν μεγάλος ηγέτης για τους Τούρκους. Για τους Έλληνες ήταν ένας μεγάλος φαγέας. Ναι. Ήταν ένας φαγέας. Και συνυπολογίζοντας η μικρασιατική καταστροφή. Δεν χάσαμε το μάτς. Το χάσαμε. Αλλά κερδίσαμε αλλού το μάτς. Πού? Το κερδίσαμε στη Μακεδονία. Ναι. Γιατί η Μακεδονία μέχρι τότε δεν είχε Έλληνες. Ναι. Ήταν τρίτη σε πληθυσμό. Τώρα χάσαμε και το όνομα. Το χάσαμε δυστυχώς. Τι κερδίσαμε εμείς. Γιατί το χάσαμε. Κοιτάξτε, θα μπει Μακεδονία, όπως και να έχει. Θα λέγεται Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πότε θα Μακεδονία γίνεται. Του Ήλιντε. Το κόβω κατά τον Ιούλιο. Ιούλιο όταν όλοι θα είναι, δεν θα έχουν ειδήσεις, δεν θα έχει τίποτα. Ναι. Θα το πετάξει ο Τσίπρας και θα τελειώσει. Ναι. Πιστεύω δεν γίνεται αλλιώς. Mm. Το θέμα είναι ο αλυτρωτισμός. Ναι. Που έχει στο σύνταγμά τους. Δηλαδή να μην βλέπουμε το δέντρο και να μην βλέπουμε το δάσος. Α, τα δάση και τα δέντρα, ρε, μίλα κανονικά. Λένε Σκοπιανοί τώρα για τη Μακεδονία του, πώς τον λένε, τον Ήλιγκερ, του Ήλιγκεν και τέτοια. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος αλλιωτριωσμός. Δηλαδή τα Σκόπια που θέλουν να είναι πρωτεύουσά τους στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το Ήλιγκεν δεν πρέπει να περάσει ποτέ από εμάς. Ό,τι άλλο να δεχτούμε, να είναι σύνθετη ονομασία της Μακεδονίας, που και αυτό λάθος είναι. Αλλά αν δεχτούμε σύνθετη ονομασία, το χάσαμε το όνομα. Πώς θα γίνει. Άλλο Βόρεια Δημοκρατία της Μακεδονίας. Θα λέει ρε, εδώ δεν φωνάζουν να μην λέει το όνομα. Βόρεια, Νότια. Εμείς θα είμαστε Νότια δηλαδή. Αυτά τα έχουν υπογράψει αυτά από εδώ και 20 χρόνια και 30 χρόνια. Τα έχουν υπογράψει. Τουλάχιστον το μη χειρον Βέλτισον. Όχι όμως να δεχτούμε και αυτόν τον Ήλιγκεν που αυτός είναι. Πώς το λένε το τύπο. Και που θέλει να έχει πρωτεύουσα των Σκοπίων τη Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν πρέπει να περάσει με τίποτα. Όλα τα άλλα, το να έχει σύνθετη ονομασία το όνομα, το έχουν υπογράψει όλοι οι δικοί μας οι πολιτικοί. Άρα το χάσαμε. Το έχουμε χάσει εδώ και χρόνια, όχι τώρα. Εδώ και 25 χρόνια έχουν υπογραφεί όλα αυτά τα για περισύνθετες ονομασίας. Όλοι οι πολιτικοί τα έχουν υπογράψει. Άκου τι λέει ο Αλβανός. Οι φίλοι μας οι Σέρβοι που λένε εδώ. Αυτοί δώσαν το όνομα σε αυτούς, το αναγνώρισαν πρώτος σαν όνομα. Και οι πολιτικοί δικοί μας. Όχι από τους ξένους περιμένεις. Άμα οι δικοί σου ξεπουλάνε τη χώρα, όταν οι δικοί σου ξεπουλάνε τη χώρα, δεν περιμένεις ξένη βοήθεια. Λέγε, όλοι οι δικοί μας οι πολιτικοί τα έχουν υπογράψει, τα έχουν συμφωνήσει. Όκλητος. Ναι, είναι αλήθεια εντωμεταξύ. Ο πρώτος που είχε κάνει ομοσπονδία ήταν ο Τίτο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο. Αλλά τότε φταίει και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος το είχε αναγνωρίσει. Ο δεν Ιταράς, είχε... ο γέρος της Δημοκρατίας. Πού σιγά τη Δημοκρατία, εντάξει, τώρα να είχαμε να λέγαμε Δημοκρατία. Οπότε το θέμα έχει τελειώσει για μένα. Η ονομασία Μακεδονία θα μπει. Δυστυχώς, ευτυχώς, δυστυχώς για μένα, ευτυχώς για κάποιους άλλους. Και όταν βλέπεις εδώ και χρόνια, δηλαδή, στις αθλητικές διοργανώσεις, μόνο εμείς τους λέγαμε Σκοπιανούς, σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις, στο εξωτερικό, έβλεπες ετικέτα Μακεδονία από εδώ, Μακεδονία από εκεί. Ήταν μόνο για εσωτερική κατανάλωση το όνομα. Στο εξωτερικό όλοι τους έχουν αναγνώρισει ως Μακεδόνες, ως Σκοπιανούς, οπότε όσο και να γαυγίζουμε, όσο και να διαμαρτυρόμαστε, δυστυχώς δεν βγαίνει τίποτα. Μας κέρδισαν οι Τούρκοι το 22. Χάνουμε το όνομα της Μακεδονίας. Χάνουμε τα εργοστάσια,
τα οποία πάνε στα Σκόπια. Έτσι. Χάνουμε τα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα. Ναι. Ελληνικές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να φεύγουν στο εξωτερικό. Ναι. Ο γνήσιος ο Έλληνας ο επιχειρηματίας στηρίζει παρόλες τις δυσκολίες και την υψηλή φορολόγηση, κρατάει το εργοστάσιο στην Ελλάδα. Δεν γίνεται δηλαδή από τη μία να βρίζουμε τους Σκοπιανούς όπως έλεγες και εσύ Κωστή και να πηγαίνουν την άλλη μέρα όλοι στα Σκόπια, στα καζίνο, στα οδοντιατρία. Χάσαμε τα παιδιά που φεύγουν μετανάστες. Χάσαμε τις συντάξεις. Χάσαμε την ασφάλεια. Χάσαμε την εκπαίδευση. Έτσι. Και έχουμε μείνει μόνο σε ένα όνομα. Ενώ έχει διαλυθεί όλη η Ελλάδα, μας έχουν διαλύσει τα μεγαλύτερα μυαλά της Ελλάδος, όλοι μορφωμένοι όσοι έχουν σπουδάσει, φεύγουν στο εξωτερικό. Out. Έτσι. Και έχουμε μείνει μόνο να διαμαρτυρόμαστε για ένα όνομα. Η Μακεδονία είναι ελληνική, αλλά πρέπει να κοιτάμε και τα υπόλοιπα προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα, να προσπαθήσουμε να τα βελτιώσουμε, να μην φεύγουν οι επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Δεν γίνεται όλες, δηλαδή να βλέπεις ελληνικό γάλα και να είναι το εργοστάσιο σας Σκόπια στη Βουλγαρία ή από εδώ ή από εκεί. Αυτό είναι και αυτοί, όμως, πρέπει να τους στηρίζουμε. Τους μερικούς Έλληνες επιχειρηματίες που κρατάνε παρόλες τις δυσκολίες τα εργοστάσια και δίνουν ψωμί στον εργαζόμενο στην Ελλάδα, αυτές τις επιχειρήσεις πρέπει να τις στηρίζουμε όπως είναι στη Καλαμάτα. Άρα τώρα το Λιβάν, να πούμε, που... Πρέπει να τον στηρίξουμε. Ήρθε ένας από τη Ρωσία, από το εξωτερικό και ήρθε και έδωσε λεφτά στην Ελλάδα. Έχει δώσει ψωμί στους εργαζόμενους και είναι και για τον ΠΑΟΚ και έκανε ένα κατόρθωμα η μοναδική ανώνυμη εταιρεία παγκοσμίως που πλήρωσε cash τα χρέη. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε καμία ανώνυμη εταιρεία παγκοσμίως. Όλοι ρυθμίζουν τα χρέη με δόσεις. Ο Ιβάν, 11 εκατομμύρια μετρητής. Άμα χρωστάς, η Ελλάδα πεινούσε. Όταν έρχεται ο επιχειρηματίας και σου λέει, σου πληρώνω κάστο το χρέος, το πρωτογενές και να μου κάνεις και εσύ μια εξυπηρέτηση, εκεί με το δίκιο σου. Να στείλουμε χαιρετίσματα στα παιδιά της Τρίτης Βάρδιας του Λιγνίτη. Χρόνια πολλά, λέει ο Νίκος από τα Γιαννιτσά, είναι εκεί τώρα. Από τα παιδιά της Τρίτης Βάρδιας. Λιγνίτη, σου αφιερώνω το τραγούδι, μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι, με Μητροπάνο. Σε αγαπούν και σε ευχαριστούν που τους στηρίζεις. Ό,τι μπορώ κάνω παιδιά, έμαθα ότι είστε απλήρωτοι, έμαθα εκείνα κάτι κατολιστήσεις εκεί πέρα και είστε 3-4 μήνες απλήρωτοι. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα, να δουλεύεις και να μην πληρώνεις. Εάν συμβαίνουν τέτοια πράγματα θέλω να μας ενημερώνετε, τουλάχιστον εμείς. Δεν θα θάψουμε το γεγονός. Αν πάτε στην Αθήνα, σας πούνε, σε ένα μεγάλο κανάλι, μπορεί να το θάψουν. Λοιπόν, να μας λέτε τι προβλήματα έχετε εργασιακά, να το βγάζουμε, να πούμε. Είναι το χειρότερο πράγμα να δουλεύεις και να μην πληρώνεις. Είναι δηλαδή. Ναι. Δεν έχει πιο χειρότερο πράγμα. Λοιπόν, το ακούμε το τραγούδι, του το αφιερώνω. Χαιρετίσματα. Θα πιούν εκείνα από τότε με τον Νίκο. Respect. Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι, στον κόσμο του έχει χαθεί. Και τούτο το σώμα, μονάχο στο στρώμα, θα πέσει για να κινηθεί. Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι, και δρόμο δικό του τραβά. Και δεν ακούει και δεν υπακούει, κι αυτό το πληρώνει ακριβά, το πληρώνει ακριβά. Κι άλλο δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι, και κλαίει, υποφέρει, πονά. Μα όσα κι αν πάθει, τα ίδια τα λάθη θα κάνει ξανά και ξανά. Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι, και κλαίει, υποφέρει, πονά. Μα όσα κι αν πάθει, τα ίδια τα λάθη θα κάνει ξανά και ξανά και ξανά. Θα βάλει αυτό το κεφάλι, θα μείνει για πάντα τρελό. Θα κάνει ό,τι θέλει, κι α
κακιάς ξέρει εν τέλει πως δεν θα του βγει σε καλό. Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι, δεν έχει καμιά λογική. Το βλέπει το ψέμα, πληρώνει με αίμα, γι' αυτό επιμένει εκεί. Επιμένει εκεί. Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι και κλαίει, υποφέρει, πονά. Μα όσα κι αν πάθει, τα ίδια τα λάθη θα κάνει και ξανά. Χαιρετίσματα λοιπόν στα παιδιά της Βάρδιας, εκεί με τον Νίκο από τα Γιαννιτσά, ο οποίος είναι έτσι ένας πολύ καλός φίλος, ένας δοτικός άνθρωπος, ένας εξαίρετος πολιτής, επαγγελματίας και ένας πολύ καλός φίλαθρος του ΠΑΟΚ. Στέλνουμε και εμείς τα χαιρετίσματά μας, παρόλο που δεν το έχουμε δει το παιδί. Ναι. Να περνάνε καλά πάντα. Να περνάνε καλά εκεί πέρα και να βάλουμε, να, πλάτη εκεί, παιδιά, τι να, πούμε. Να βάλουμε πλάτη εκεί να πληρωθούν έστω έναντι, γιατί καλοκαίρι έρχεται. Έχουν παιδιά, έχουν οικογένειες. 70 βαθμοί Κελσίου εκεί κάτω να πούμε. Ναι. Παρακάτω. Και κάτι ακόμα για να κλείσει το μακεδονικό. Ναι. Αυτό το κρατήδιο δεν έχει ιστορία. Να ξέρετε ότι. Παίρνει, λοιπόν. Το χάσαμε το όνομα. Το χάσαμε. Τι έχει ιστορία και γεωγραφία. Δεν έχει, δεν έχει ιστορία. Παίρνει, παίρνει λίγο Ελλάδα, παίρνει λίγο Σερβία, παίρνει λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Δεν μπορεί να τα στηρίξει αυτά τα πράγματα. Ναι. Γι' αυτό και με το Μέγα Αλέξανδρο έχουν εγκρεμίσει το αγάλμα που είχαν οικοδομήσει μέσα στο κέντρο τη πόλη. Του αναγκάσανε το. Μα δεν μπορούν να το στηρίξουν αυτό. Και στο αεροδρόμιο των Σκοπίων βγάλαν την ονομασία Μέγας Αλέξανδρος που είχαν. Το βγάλαν το όνομα Μέγας Αλέξανδρος από το αεροδρόμιο των Σκοπίων. Όταν προσγειώνει το αεροπλάνο εδώ στη Θεσσαλονίκη, λέει. Δεν λέει αεροδρόμιο Μακεδονία και εδώ. Λέει welcome to Θεσσαλονίκη. Welcome to Θεσσαλονίκη, λέει. Η ουσία είναι εγώ να πάω πάνω, ας πούμε, ρα πολλές φορές που πάω, πάω από τα Σκόπια, ρε παιδί μου. Πού, Αλβανία. Ναι. Μπαίνεις από τα Σκόπια, ας πούμε, από Φλόρινα, βγαίνεις, κατεβαίνεις και όταν μπαίνεις. Γιατί λέμε, ξέρεις, αυτό είναι η δικαιολογία. Όλοι οι Έλληνες είναι, σαν Πίτολα, όλα τα μαγαζιά Έλληνες τα έχουν. Πού? Όλα. Σαν Πίτολα. Ναι. Η πρώτη πόλη. Αυτοί οι άμα είναι τόσο πατριώτες, ας έρθουν πίσω. Να ανοίξουν, ξέρω εγώ, στη Φλόρινα. Να ανοίξουν, γιατί όλοι εκεί οι ντόπιοι είναι. Δεν θα πάνε. Τις κοινωνίες εκεί είναι. Άρα, ας πούμε, πρώτα πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική στον εαυτό μας και μετά, ας πούμε, να πούμε μας φταίει ο ένας και ο άλλος και ο άλλος. Σε αναγκάζουν όμως, αδελφέ, σε αναγκάζουν. Όταν η φορολόγηση είναι υψηλή, κοιτάς να έχεις μια οικογένεια, μικρό παιδί, κοιτάς να πας στην οικογένειά σου σε μια χώρα που να μπορείς να επιβιώσεις. Μας ανάγκασαν δυστυχώς να φύγουμε από τη χώρα μας. Κανείς δεν θα θέλει να φύγει. Η Ελλάδα είναι το καλύτερο οικόπεδο του κόσμου, αλλά έχει τους χειρότερους ενοικιαστές. Κοιτάς αυτό ή πλέον επειδή δεν μπορείς να κλέψεις άλλο από εφορίες από τέτοια από αυτά φοβάσαι και λες πάω. Αν θες να κλέψεις εφορία, ακόμα και τώρα η πονηρία, ο Έλληνας είμαστε μεγαλύτεροι, έχουμε πονηρία. Άμα θέλουμε να κλέψουμε την εφορία, την κλέβουμε ακόμα και τώρα. Δεν μας εμποδίζει κανείς να την κλέψουμε την εφορία. Το μεγαλύτερο λάθος είναι αυτό, να φύγεις στο εξωτερικό. Μπορείς και εδώ στην Ελλάδα να είσαι και να κλέβεις την εφορία και να άσους να χτυπιούνται. Πάνε όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Όλοι τα δόντια στα Σκόπια. Εγώ τρεις μήνες εδώ στο κέντρο της πόλης τα φτιάχνουν τα δόντια. Ναι, εσύ. Εγώ. Ναι. Αυτοί που το παίζουν πατριώτες, λέω. Λέει ο Έλληνας από εδώ, από εκεί και το βλέπεις την άλλη μέρα στα Σκόπια είναι τα δόντια φτιάχνουν. Ναι, μπορεί να πας και στον Έλληνα, στον οδοντίατρο και να του πεις δεν θέλω απόδειξη, κάνουμε μισή τιμή. Δεν χρειάζεται να σε εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Να κλέψω. Δεν χρειάζεται να πας στα Σκόπια. Είναι λύση όμως. Να κλέβουμε, δεν γίνεται. Το κοινό συμφέρον. Δια το κοινό συμφέρον που λένε. Γιατί να πάμε να δώσουμε τα λεφτά μας στον Σκοπιανό γιατρό και να μην τα δώσουμε στον Έλληνα που έχει και αυτού τα προβλήματά του. Γιατί να έχει βάλει συνέτερο το κράτος, έχει βάλει συνέτερο το κράτος, καλύτερα να σου κάνει μια έκπτωση ο εκάστοτε ελεύθερος επαγγελματίας, να κάνεις και εσύ τη δουλειά σου, να πάρει και αυτός τα λεφτά του. Δεν γίνεται να δουλεύουμε συνεταιρικά με το κράτος. Λοιπόν, πάμε στην ομάδα τώρα. Άστα, αυτά τα χάσαμε όλα. Πάει. Τουλάχιστον να πάρεις το πρωτάθλημα. Όνομα έχασες. Εδάφη έχασες, εργοστάσια έχασες. Πήραμε τον double φέτος. Ναι. Πήρες τον double, να πούμε. Φέτος είναι σαν να πήραμε τον double. Σαν το να πήραμε τον double. Το πήραμε. Όχι σαν. Το πήραμε. Και εσύ το είπες μόνος ότι. Εθεκά. Εθεκά είμαστε πρωταθλητές. Η μεγαλύτερη απάντηση ήταν ο τελικός. Ακριβώς. Μόνος σου το είπες. Εγώ το είπα πριν το θέμα. Το έθεσα θέμα και όχι μόνο το γυρίσατε το έργο. Και παίξατε και μπαλάρα. Του ξεφτυλίσατε. Του ξεφτυλίσαμε. Και γι' αυτό σου είπα είναι σαν να πήραμε τον double. Τελείωσε. Ναι. Ναι, αυτή και, είναι και από άποψη κερκίδας, έτσι δεν υπήρχαν. Και καλύτερη κερκίδα. Έτσι, ο ΠΑΟΚ.
Γι' αυτό και πανηγυρίσει αυτός ο τίτλος. Και ποιο χημεία η ομάδα με την Κερκίδα. Δεν ξέρω, κατέβηκες. Όχι, δεν προλάβα φέτος. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά που ας πούμε, η ομάδα οθούσε τον κόσμο και όχι ο κόσμος την ομάδα. Ναι. Δηλαδή, ήταν άλλο υποστηριζόμασταν που... και ο λαός υποστήριξε την ομάδα. Αν δεν είχε δώσει τόση τρέλα ο λαός στους παίχτες να μπουν και να δαγκώνουν σίδερα μέσα. Έπαιζε και η ομάδα και εγώ έχω μαλώσει με τον Ραπτόπουλο. Το πήρα πατριωτικά μετά από αυτό που έγινε. Είχαμε διαφωνία στον αέρα, του έλεγα για τον Λουτσέσκο και μου έλεγε όχι, μα αυτό το ένα τώρα. Παρόλο που το παραδέχτηκε, λέει ότι έχει βελτιωθεί ο Λουτσέσκο, έχει κάνει πράγματα, έχει δουλέψει. Καταρχήν ο Λουτσέσκο, πέρα από το γεγονός ότι παρουσίασε μια καλή ομάδα. Έχει κάνει και φυσική κατάσταση απίστευτη στην ομάδα. Όχι, δεν κρεμάει η ομάδα. Έχω να πω το εξής. Έπιασε παίχτες, τους οποίους ατομικά, θα το πω τώρα. Τους έχει φτιάξει, ας πούμε, τους έχει ανεβάσει ένα επίπεδο. Έχει. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το Μάτος, ο οποίος λόγω κόπωσης από πέρσι είναι μείον, σε ταχύτητα, σε ανεβάσματα. Εντάξει, έχει... είναι και 34 σιγά-σιγά. Και, ναι. Και έναν αναπληρωματικό να το ξεκουράσει. Εγώ δεν περίμενα το Βιερίνια να έρθει που είχε πτώμα. Και είχαμε διαφωνήσει γι' αυτό. Ναι, τον έφτιαξε. Έναν, δύο. Έφτιαξε τον Βαρέλα. Έχασε 8-9 κιλά, βέβαια. Έχασε σίγουρα τα κιλά, δεν ξέρω πώς τα έκανε, είναι και θέμα προπονητή. Μετά. Και ο Φρέγκοβιτς, όπως έκανε, έκανε τον πολύ κακό Κάνιας, απλά κακό. Θα το πω για αυτό. Ναι, ναι. Τον πολύ κακό Κάνιας, απλά κακό. Τον μέτριο ως κακό στόπερ Κρέσπο, τον έκανε μέτριο. Τον έκανε μέτριο. Ο Πέλκας βελτιώθηκε και από μόνος του, γιατί έκανε και ο ίδιος ατομικές προπονήσεις κτλ. Εκείνο το οποίο του λέμε μπράβο. Είναι ότι ενώ ήταν να πλακωθεί στις μπουνιές με τον Μπρίγιοβιτς. Εσύ ξέρεις, εγώ τον Μπρίγιοβιτς το φώναζα Λαμπριάκο να πούμε της Σερβίας. Θυμάσαι ότι τον έψησε. Και ήταν γέλαιο ο Μπρίγιοβιτς, όμως ήταν γέλαιο. Μέσα στα 19 μέτρα πράγματα τα οποία ας πούμε δεν τα έκανε. Εγώ μιλάω για μέσα στην περιοχή. Ναι, ξέρω, να πηγαίνει πλάγια, να τραβάει τον αμυντικό. Να μπαίνουν κτλ. Γνωρίζοντας ότι έχει δύο μαμούνια. Τον Μπέλκα και τον Μπρίγιοβιτς. Τον Μπίσεσβαρ. Οι οποίοι χώνονται μέσα. Και είναι και καλοί εκτελεστές. Τραβιέται αυτό στα πλάγια. Τραβιέται και να παίρνει παίκτες και να γίνονται να πούμε διάφορες καταστάσεις. Εκεί την πάτησε και η ΑΕΚ. Δύο φορές την πάτησε. Και παίζει. Και οι δύο πάσες από αυτόν βγήκαν για τα γκολ. Ναι. Και αλλά φαίνεται κιόλας όμως ότι η ΑΕΚ είχε ξεφουσκώσει από τις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Τη βλέπαμε, τα παίρνει τα παιχνίδια. Τρεις-τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές με ένα 0, με διατησία, με το ένα με το άλλο. Όχι, διάβασε και καλά το παιχνίδι ο Λουτσέσκου. Αυτό που λέει ο Ράπολη. Και ο Λουτσέσκου, κατώνει. Τον έβαλε τον Μπρίγιοβιτς σε ρόλο που αυτό που λέει δεν το έβαλε. Ελεύθερο να μοιράζει παιχνίδι. Και πέρσι στο τελικό ο Ίβιτς τον έβαλε σε αυτό το ρόλο. Εγώ τον έκανα ερώτηση τον Ίβιτς πέρσι. Αυτό έκανε. Και μου είπε, του λέω αυτό ήταν οργανωμένα, για σας βγήκε εκεί πέρα. Δηλαδή πώς έγινε. Και κάναμε ένα 8 λεπτό μια κουβέντα πίσω από τις κάμερες. Και του λέω, αφού το έκανες αυτό, είσαι καλός προπονητής και θα προχωρήσεις και τα λοιπά. Και ξέρεις ποιος θα γίνει καλός προπονητής. Εσύ ποτέ δεν το δεχόσουν και ποτέ δεν το δεχόσουν. Ο Γκαρσία, φίλε. Θα γίνει καλός προπονητής. Ο Γκαρσία για να γίνει προπονητής. Έφαγε τα κεφάλια στην ΚΑΠΑ 20 τις Βεντέτες. 4-5 άτομα. Τους καθάρισε και πήρε το πρωτάθλημα. Ναι. Και όλοι είναι 16χρονοι. Κοίταξε, ο Πάοκ οφείλει, αφού ξοδεύει ένα κάρο λεφτά ο Ιβάν, οφείλει να πάρει τον Γκαρσία και να του πει: θα σου κάνω τα έξοδα να πας να μορφωθείς σε μεγάλους ξένους προπονητές. Δηλαδή. Να μπορεί να ακολουθήσει το Σιμεώνε στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ποιο είναι, ρε παιδί, ποιο στυλ σ' αρέσει, αυτό. Δες το. Ποιο σύστημα σ' αρέσει, αυτό. Δες το. Άλλη φιλοσοφία. Έχει άλλες φιλοσοφίες. Έλα εδώ να του πεις, γιατί καταργούμε τα. Σταμάτα λίγο. Γιατί καταργούμε τα εξτρέμ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ποιοι είναι οι ρόλοι των πλαγιών μπακ. Πώς χτίζουμε μια ομάδα. Γιατί φεύγει το 3-5-2 και δουλεύει καλύτερα από το 4-2-3-1. Να τον μπουνε, να τον μορφώσουνε. Παρόλο που πάει σε πολλά, έτσι. Ναι, πάει σε πολλά. Να τον μορφώσουνε και να τον στείλουνε στις ομάδες που είναι ο ΠΑΟΚ τσατσάκια τους. Ναι. Γιάννενα, Κέρκυρα. Α, εσύ λες να κάνει το αγροτικό του, δηλαδή να, ναι. να περάσει. Έστειλε το Γουχού, ο Γουχού δεν μπόρεσε, τον πήρανε, ξέρω εγώ πάλι. Κοίταξε, δεν έχει ναι. προσωπικότητα ο Γουχού. Πιστεύω άλλη προσωπικότητα ο ένας. Σαν παίκτης ο Γουχού. Ήταν παιχτούρα, εντάξει. Είχε προσωπικότητα μεγάλη. Κοίταξε, τώρα... Είχε για την ναι. Ελλάδα, έτσι. Ναι. Γιατί και ο Γκαρσία, ας πούμε, στα νιάτα του. Ναι. Δεν θα έρχονταν στον ΠΑΟΚ, ούτε θα τον κοιτούσε στο χάρτη ποιο είναι. Καλά τώρα, άσε τώρα τον Γκαρσία, τώρα είναι ακόμα νωρίς για να λέμε και να κάνουμε κτλ. Μετά από τέτοια χρονιά δύσκολα να πούμε. Καλό είναι να κρίνεσαι στην ΚΑΠΑ 20, αλλά εγώ νομίζω ότι θα πρέπει 2-3 χρόνια
να τον πει τράβα στον Πανθρακικό που είναι δικό μου. Είναι ο μόνος όμως που... Τράβα λίγο στη Λάρισα που είναι δικιά μου, λέμε τώρα παράδειγμα. Τράβα λίγο στα Γιάννενα. Τράβα λίγο στον Ατρόμητο που είναι δικό μου. Εγώ αλλά μετά από ήταν, δεν πρέπει να βάζουμε θέμα προπονητή. Ο Λουτσέσκου μας πήγε φέτος. Είμαστε θετικά ανταπλούχοι. Πήραμε το κύπελο διαπεριπάτου. Διαπεριπάτου. Του πήραμε το κύπελο μέσα στο ΆΚΑ, μέσα στην έδρα του, χαλαρά. Και στο πρωτάθλημα χωρίς τιμωρίες και τις αφαιρέσεις βαθμών ήμασταν πρωταθλητές. Το πρώτο μέλημα της ομάδας και της δίκης ήταν να μείνει ο Λουτσέσκου για πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα και να κρατήσει έναν κορμό. Όπως ήταν ο Γκέραρντ στον Όφη παλαιότερα, στο να ήμουν στον Γκέραρντ που είχε μείνει 15 χρόνια στην ομάδα. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Ένας καλός προπονητής που έχει αποδείξει ένα έργο, να τον κρατήσει για αρκετά χρόνια και να τον αφήσει να κάνει τη δουλειά του όπως νομίζει. Στην αρχή της χρονιάς, Κωστή, ο Λουτσέσκου είχε φάει το κράξιμο της αρκούδας. Ναι. Από όλους. Και από κόσμο και από δημοσιογράφους, από όλους. Κοίταξε. Τελικά τον στήριξε η διοίκηση και είδαμε στο τέλος της χρονιάς τι καρποί ήρθανε. Θέλω να τον δω όμως με Ολυμπιακό δυνατό, με Παναθηναϊκό δυνατό, με ΑΕΚ δυνατό, με Άρη δυνατό, να έχει δηλαδή πιο πολύ πίεση. Όχι ότι φέτος δεν είχε, είχε πολύ. Είναι προπονητής καλός, αλλά. Ήταν πρώτη χρονιά. Έχεις, ας πούμε. Για τον αντίπαλό σας. Ποιος θεωρεί το αντίπαλο σας, Ολυμπιακό και ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Κοίταξε, ανάλογα, αυτή τη στιγμή, κοίταξε. Ο αντίπαλος για φέτος, ας πούμε, πάλι ο Ολυμπιακός ήταν, άμα το πάρει σε όλη τη στιγμή. Ο αντίπαλος όλων των ελληνικών ομάδων, όχι μόνο του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, είναι ο Ολυμπιακός. Ναι, να το κάνουμε. Ναι. Είναι τα τελευταία χρόνια ο μόνιμος πρωταθλητής Ελλάδος. Τι να το κάνουμε. Το ΠΟΚ, εναντίον όλου του ΠΟΚ, όχι μόνο εναντίον του Ολυμπιακού, αλλά το ΠΟΚ, εναντίον της Αθήνας. Δεν θα χάσει με ίση κατά χέρια, πιστεύω. Δεν θα τα παρατήσει τόσο εύκολα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Γουτόταυρος. Δεν θα τα παρατήσει εύκολα. Θα πάρει το Μολέδο στο περέμαθα. Καλή κίνηση στα 31. Αλλά χάλασε εδώ, Κωστή, χάλασε, πήγε να πάρει τον πιτσιργά του τερματοφύλακα από την Σόφια, το Στεριάκι και δεν τα βρήκαν στα λεφτά ούτε για τον πιτσιργά του τερματοφύλακα. Ο αγαπημένος μου εμένα είναι ο Πασχαλάκης. Πιστεύω όμως πρέπει να βελτιώσει. Ο Έλληνας Κανιθάρες. Πρέπει να βελτιώσει λίγο τους εξόδους, νομίζεις, ή κάνω λάθος. Όχι, καλά είναι. Δηλαδή πιστεύω πρέπει να βγαίνει λίγο πιο γρήγορα στις φάσεις. Μια χαρά. Είναι ο κορυφαίος Έλληνας θερματοφύλακας ο Πασχαλάκης και να κάνουμε μια ερώτηση στο Σκύμπε που δεν τον κάλεσε στην εθνική. Είδαμε τα χαΐρια που έπαιξε η εθνική στο φιλικό με τη Σαουδική Αραβία. Είδαμε τον Μπάρκα που έφαγε με τη Σαουδική Αραβία, έφαγε τα δύο γκολ. Όρθιος ο Μπάρκας, ο τερματοφυλακάρας. Ο Πασχαλάκης δεν τον έχει καλέσει. Δηλαδή πρέπει να πάει στον Ολυμπιακό στην Μπάγκερν για να παίξει την εθνική. Ταξίδι στα χαφ. Υπάρχει ακόμα Τζιόλης. Τζιόλης ταξίδι στα χαφ. Δηλαδή άμα κάνει με τον επιτάφιο αγώνα. Γιατί μπορεί και επί Ρεχάγκελ να είχε μία. Μερικούς παίκτες που τους στήριζε και μπορεί να μην αγωνιζόντουσαν στις ομάδες τους, αλλά είχε κατά γενική ομολογία ήταν οι καλύτεροι, έστω και αν δεν αγωνιζόντουσαν στις ομάδες τους. Αλλά τώρα επί Σκύμπε να βλέπουμε να καλεί τον Μπάρκα και όλους τους άλλους και να μην είναι καλεί τον Πασχαλάκη. Τον Μπάρκα άντε πάει στο διάλογο. Το άλλο το πουλί του Ατρομήτου που καλεί. Πώς το λέει, το Γιαννιώτη. Το Γιαννιώτη. Εμένα ο Πασχαλάκης. Έμαρτον που λένε, Έμαρτον. Είναι τέρας ο Πασχαλάκης, τον είδα από κοντά, ας πούμε. Εγώ είμαι 90. Ο κορυφαίος, Έλληνας Κανιθάρης. Αυτός μου αρέσει και σαν κορμί και σαν τέτοιο, και ο γιος του τέτοιου, του 300. Που παίζει στη Λάτσιο, τερματοφύλακα στη Λάτσιο. Τερματοφυλακάρα για αυτός. Πεδαράς. Πολύ τερματά. 300. Και όταν αγωνίζεται. Και ο μπαμπάς ήταν παιδάρας. Πολύ ωραίος. Στα τέτα τέτ ειδικά είναι. Και ιδίως όταν αγωνίζεται στο Ιταλικό Πρωτάθλημα ο Στραγώσα που είναι η κορυφαία σχολή για τερματοφύλακες. Δηλαδή αυτός ο παίκτης πρέπει να προσεχθεί και μακάρι να τον τσιμπούσαμε τον Στράκωσα στην ομάδα. Εντάξει. Τώρα που θα φύγει στην Νάπολη ο. Άμα μας δώσουν οι Ναπολιτάνοι τα αδέλφια μας περισσότερα λεφτά, μας δώσουν καμιά δεκαετία δέρια. Γιατί αδέρφια μας δηλαδή. Παουξίδες και Ναπολιτάνοι έχουμε την ίδια τρέλα. Ότι είμαστε βορράς νότος στην Ελλάδα, Παουξίδες εναντίον του ΠΟΚ της Αθήνας, είναι το αντίθετο στην Ιταλία. Οι νότιοι Ιταλοί που τα έχουν με την παράγκα του Μιλάνο και του Τωρίνο. Δηλαδή η Νάπολη, στην Ιταλία είμαστε Νάπολη, έχει σφαγιαστεί από τόσα χρόνια από το
από τον βιομηχανικό βόρα της Ιταλίας. Η Νάπολη. Η Νάπολη, ξέρεις τι περιοχή είναι. Τι έχει σφαγιαστεί. Η Νάπολη, τι είναι. Μπροστά στο Τωρίνο, στη βιομηχανία. Η Νότια Ιταλία, Νότια Ιταλία πεινάει. Η Νότια Ιταλία, η Νάπολη είναι την Κασουσκουπίδη. Μόνο τη μαφία έχει. Την Κασουσκουπίδη είναι η Νάπολη. Ξέρει από Ιταλία αυτό. Όλη την Ιταλία έχουμε γυρίσει. Ξέρει γιατί. Τα λεφτά τα έχουν οι Βόρειο Ιταλοί. Ότι είναι στην Ελλάδα η Αθήνα, είναι στην Ιταλία το Μιλάνο και το Τωρίνο. Το βλέπεις έτσι που είναι. Μια χαρά είναι. Δηλαδή αγριοπό, ναι. Τον αγάπησε σφόδρα, Ιταλίδα πολίτη, πολιτρία δεν ήταν. Ιταλίδα, από το Παλέρμο, παλαιά Σικελία. Πού τη γνώρισες? Διακοπές στην Πάρο παλιά. Εσύ πήγες στην Πάρο και ήρθε και αυτή. Και αυτή διακοπές και είχαμε γνωριστεί. Αλλά παλιά, περασμένα μεγαλεία, δίγοντας να Αγγλία. Αλλά ακολούθησες στην Ιταλία, τώρα πας έρχεσαι. Για λόγω του παιδιού, λόγω του παιδιού. Έχουμε μείνει φίλοι παιδί. Είσαι ελεύθερο, έχω σχέση τώρα, έχω σχέση, η δικιά μου είναι χανιώτησα τώρα. Είναι σύντροφός μου, την αγαπάω, να τη στείλω τα χαιρετίσματα μου που μας ακούει τώρα. Πού είναι τώρα? Στα Χανιά και μας ακούει ιντερνετικά. Χανιώτησα είναι. Χανιώτησα, η τι δικιά μου. Το μαχαίρι στα 30 μέτρα και... Και να πω και μια μαντινάδα, να πω και μια μαντινάδα για τους κριτικούς. Τιμή και δόξα στο πόντο, έτσι που είχε βγάλει ο Ζωηδάκης μια μαντινάδα και αν μπορεί να βρει το τραγούδι ο Γιάννης, ο Γιάνναρος εδώ, του Ζωηδάκη, ήταν μια μαντινάδα που λέει κριτική και παοξίδες συμποπατούμε και όπου, και όπου βρεθούν φωνάζουν και οπλοφορούν που ήταν ο Ζωηδάκης, ναι. Παοξίς και ο Ζωηδάκης αν δεν το ξέρεις. Πάψε. Παόκι, μεγάλο Ζωηδάκης. Ο Ζωηδάκης Παοξής είναι. Παόκι, από τα λίγα. Πάψε, ρε, αυτό πρώτη φορά το λένε. Έχουμε δύναμη. Ο Πάοξ στην Κρήτη έχουμε δύναμη. Και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Έχουμε συνδέσμους. Είναι τρέλα να πούμε. Ταιριάζουμε. Κριτική και Παοξίδες, ναι, ναι. Κριτική και Πότι είμαστε αδέλφια. Εδώ έκανα και μέτρο. Παδού στην Αλβανία Παοξίδες. Και Αλβανοί είναι αδέρφια μας. Παοξίδες Αλβανοί. Επαναστάτες οι Αλβανοί. Στους 100 Αλβανούς. Έχει πολλούς. Στους 100 Αλβανούς πώς είναι Παοξίδες. Έχει 80. Οι 80. Έχει, βέβαια, και πολλούς, στην Αθήνα. Έχει και πολλούς Αριανούς, να ξέρεις. Αριανούς, Αλβανούς. Έχω πάθει πλάκα. Και Βάζελους, ειδικά στην Αθήνα, πολλούς Βάζελους. Για Θεσσαλονίκη μιλάω. Για Θεσσαλονίκη έχει και Αριανούς αρκετούς. Έχει Αριανούς, Αλβανούς. Έχει. Σώπαρε. Ο ένας είναι ένα κουμπάρας μου να πούμε. Τα μια ερώτηση, εκεί στην Αλβανία έχετε ομάδες. Πώς δεν έχει, ρε φίλε. Ποιες ερωτάτε, τι ερώτηση είναι αυτή. Γιατί εγώ ποτέ δεν άκουσα. Είναι η Κοριτσά, α πούμε, και ο Τερμπέο που λένε. Που είναι τα Τύρανα. Ναι. Παρτιζάν Τεράνων. Σαστημένε και Τερμπέου. Ενώ. Είναι εδώ, ε. Έχει χειρότερη παράγκα από την ελληνική, δεν υπάρχει. Δηλαδή, καλύτερα να δει Γιουγκοσλάβικο πρωτάθλημα Παρτιζάν Ερυθρό Αστέρα παρά. Τι μιλάει τώρα ο Βαλκάνιο Έλληνα τώρα, τι μιλάει για στημένο ο Βαλκάνιο, κοίτα μούτρα, κοίτα. 5 χρόνια αποκλεισμό έφαγε. Δηλαδή, πα στην Αλβανία με αυτά τα μούτρα θα σε κάνουν. Δεν σε νοιάζει να πούμε. Λοιπόν, πάμε γραμμέ. 2-31-0-90-90-90. Πάμε διάλειμμα. 2-31-0-98-80-90. Διάλειμμα πάμε, για οι γραμμές. Μία είναι. Πάμε διάλειμμα και γραμμές. Ναι. Ναι. Έλα ο ΠΑΟΚ. Το χρόνο. Έτσι κριτικούς πάντα συμπορπατούνε. Όπου βρεθούν φωνάζουνε μα και οπλοφορούν. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το
goldmall.gr αλλάζει τα δεδομένα στη Θεσσαλονίκη και κάνει τώρα πιο εύκολο από ποτέ τον τρόπο απόκτησης εκπτωτικών κουπονιών. Μπείτε τώρα στο www.goldmall.gr στην ενότητα δώρο επιταγές και εκτυπώστε δωρεάν το κουπόνι σας επιλέγοντας από δεκάδες προσφορές. Χωρίς χρήση κάρτας και δίχως καμία άλλη χρέωση. Παραδώστε το κουπόνι στην επιχείρηση και πληρώστε εκεί την αξία της αγοράς σας. Το goldmall.gr σας προσφέρει σήμερα τις πιο έξυπνες και ποιοτικές αγορές με ένα κλικ, πιο εύκολα και πιο οικονομικά από ποτέ. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Θεόκλητα, άμα θες χαλαρή εκπομπή, θα πας στον Μπούζο και στον Καρελάκι. Θα πας εκεί το απόγευμα και θα κάνεις χαλαρή εκπομπή. Κύριε, θα σε κάνουν δόκιμο. Κύριε Κανελάκη, καλησπέρα. Για παράδεκτη. Και στο Θωμαίδη, μόλις τον κλωτσίσουνε, να πούμε. Πώς τον, μόλις τον κλωτσίσουν τον αυτόν, πώς το λένε. Τον πρόεδρο της ΕΠΑ, χτυπάει τηλέφωνο τον Καρελάκη. Βγάλε με, Δημήτρη. Σε παρακαλώ, βγάλε με. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, έτσι γίνεται. Τώρα οι πολιτικοί μόλις γίνουν εκλογές θα αρχούν να χτυπάνε τα τηλέφωνα. Βγάλε με και κάνε με και ράνε. Καλησπέρα κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Μια χιλιάρα εγώ θέλω για να ξέρεις. Καλημέρα. Και λίγα. Ναι. Καλημέρα, 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 ναι. Καλημέρα. Ωραία, δεν αρχίσαμε καλά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, μας καλά. Ακούτε. Ευρωατές. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Ραπ, έλα ραπ, εμείς είμαστε. Ναι ρε, τα γάρι εσύ είσαι. Θέλω να πει γνώμη για τερματοφύλακα στον ΠΑΟΚ. Αθανασιάδη, το ξέρει. Τι Πασχαλάκη. Αθανασιάδης, φίλε, είναι ένα έτος φωτός πίσω από τον Πασχαλάκη. Καλός είναι, αλλά Πασχαλάκης δεν είναι. Στον Πανθρακικό καλύτερο ήταν όμως. Στον Πανθρακικό, φίλε, δεν τον αξιολογήσανε καλά τον Πασχαλάκη και βάζανε τον Αθανασιάδη. Ο προπονητής των τερματοφυλάκων μας έλεγε ότι ο Πασχαλάκης είναι καλύτερος. Ο Πλαβούκος. Ο Πλαβούκος, ναι. Εντάξει, άμα όμως είχε την ίδια ευκαιρία, μπορεί να είναι καλύτερο ο Αθανασιάδης. Απλά έκανε τον μπαμ ο Πασχαλάκης. Δεν ξέρω τι μπαμ έκανε ο Πασχαλάκης. 8 χρόνια μπαμ δεν έκανε ο Πασχαλάκης, το έκανε τώρα. Και από τσόντα βγήκε. Άμα ωραία ήταν καλός, δεν θα έβγαινε ο Πασχαλάκης. Θα τον έτρωγε το μαύρο το σκοτάδι, να πούμε. Καλά, ο Πασχαλάκης, φίλε, και ο Πέλκας. Ο Πασχαλάκης και ο Πέλκας βγήκαν από τσόντα. Κατά λάθος βγήκανε. Φέρανε τον Ελκαντουρί, να πούμε, φέτος και βγήκε παλτουδιά. Και βγήκε να πούμε και παλτουδιά και ωραίοι. Άμα δεν έβγαινε που έλεγε παλτουδιά ωραίοι και ο Καλτουρί. Ο Καλτουρί παιχταρά. Τα καλύτερα πράγματα βγαίνουν έτσι όπως από σπόντα. Σπόντα. Και έρχονται τα καλύτερα πράγματα από εκεί που δεν το περιμένεις. Ναι. Σου βγαίνει ο Πασχαλάκης και αποκτήσαμε τερματοφύλακα τώρα και τα επόμενα 10 χρόνια. Αποκτήσατε τερματοφύλακα επειδή με τα Γιάννα είστε κόλος και βρακοί. Λέει τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Φέρετε και αυτό τον Πασχαλάκη. Έτσι το φέρατε. Κατά λάθος. Πάμε παρακάτω. Αν και εγώ για τον Ελεπούρη. Και Ελεπούρη. Καλό. Κάπνο και κάτω ακόμα. Για το Μπουτάρι τι γνώμη έχετε. Αυτό πολύ καλός δήμαρχος. Για το ξύλο. Καλά πέρα το δήμαρχο, ναι. Το ξύλο. Για το ξύλο που έφαγε. Το ξύλο που έφαγε. Εγώ θεωρώ ότι ο Μπουτάρης δεν είναι κλέφτης, αλλά όταν ανοίγει το στόμα του δεν προσέχει με ποιο τρόπο θα μπει κάποια πράγματα, λόγω του ότι δεν έχει επικοινωνιολόγο στο Δήμο. Με 3.000 ευρώ το 15ήμερο του βγαίνω άμα θέλει στην θέμα της επικοινωνίας να τον κάνω λίγα μαθήματα. Τζάμπα δεν θα τον κάνω μάθημα, τον Μπουτάρη. Έχει πολλούς τεμπέληδες εκεί ο Δήμος για τους. Πάρει εκεί πέρα και να του πούνε φτιάξτε με ένα προφίλ να πούμε, κατάλαβες. Δεν ήταν πολιτικός ο Μπουτάρης, αδελφέ, γι' αυτό δεν ήξερε πολλά τεμπελόσκυλα να προφυλαχθεί από το τσαλάκωμα. Η πολιτική είναι το χειρότερο πράγμα. Αν δεν ξέρεις να προφυλάσσεις, τσαλακώνεις σε άσχημα. Αυτό ήταν το λάθος του Μπουτάρη. Καλύτερα να μείνω ως ένας καλός επιχειρηματίας που δίνει και ψωμί στους εργαζόμενους. Παρά να μπλεχτεί στην πολιτική και που έκανε και αυτά τα τεράστια λάθη που ήταν το μεγαλύτερο αντόπιμα. Τέλος πάντων, εγώ τον Μπουτάρη πώς θες να τον κρίνω, στο Δήμο του επάνω ή γενικά. Στο Δήμο του. Κοίταξε να δεις, δεν με άνοιξε να με κλέψει, ένα αυτό. Δεύτερο, βοήθησε τον τουρισμό μόνο. Και βοήθησε πάρα πολύ τον τουρισμό. Από εκεί και πέρα τώρα αυτά που λέει, κακώς τα λέει, εγώ δεν θα έβγαινα να τα πω. Ράψε τι είχε πει για τον Δήμο όταν πρωτοβγήκε, ότι τον βλέπει σαν επιχείρηση. Κατάλαβες. Γι' αυτό κάνει έργο. Ναι, αλλά επιχείρηση μπορεί να δώσει τα κέρδη σου στον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Έτσι για το δει θα είναι επιχείρηση. Φίλε,
Εγώ αυτά που φάγανε οι προηγούμενοι Σαξόνιδες και τα λοιπά, ο Μπουτάρης δεν με ενοχλεί. Καληνύχτα, επόμενος φίλος. Θα προσέχει τι λέει, αυτό που είπε ήταν λάθος σχετικά με τους Ποντίους και μάλλον τους Έλληνες με τους Τούρκους. Δεν με νοιάζει, λέει, γιατί έχω Τούρκους, λέει, που φέρουν λεφτά. Το λέει άκοψα. Δεν λέγεται το αυτό. Λέει ομά, το λέει ομά. Όταν έρχεται ο Τούρκος και αγοράζει το σπίτι του Χρυσαυγίτη και το εξοχικό του δεξιού, να πούμε, είναι τότε δεν μας πειράζει. Είναι επιδράξεις. Πάμε παρακάτω. Ίδιο πράγμα είναι, με λάθος τρόπο το λέει ο Γερομπουτάρης, να πούμε. Καλημέρα. 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 Εγώ είμαι. Μάλιστα. Έλα ράπω από Αθήνα στο τέμα καλευταία. Ναι. Σήμερα είχα πάει για καφέ στο Γάλλο, σε ένα πάρα πολύ... Κάτσε να ακούμε γιατί δεν ακούμε. Ακούς. Για λέγε. Είχα πάει για καφέ, λέω, στο Γάλλο, σε ένα πολύ γνωστό μαγαζί, στο Μότζαρ. Σε ωραίο μέρος πήγες να φας, στο Γάλλο. Ναι. Ναι, ξέρεις ποιος ήταν εκεί. Ποιος. Ήταν ο Κουκαλιάρης, μην λέμε ονόματα τώρα αυτό. Εντάξει, με ποιον ήταν. Με ποιον ήταν. Με κάτι δικούς εκεί, γιατί με το γνωρίζω αυτό καλά, με κερνάει πάντα εκεί να πάω. Σε κερνάει, αλλά τον δίνεις. Τον πινάκα. Καλός άνθρωπος είσαι. Έμπισε κερνάει ο άνθρωπος, έμπ τον δίνεις να πω. Εντάξει. Ναι, δε, όχι, εγώ δεν τον δίνω. Είπα κάτι πράγματα που μου είπε αυτός. Μιλάμε πάντα κάτι ωραία πράγματα μαζί του. Μου είπε του χρόνου θα έχει όρια, αυτό που λέει. Καλό για τη δουλειά μου, άμα έχει όρια. Θα έχει όρια, εκεί είπα ότι δεν θα είναι έτοιμος εκεί ο πρίγιος της δίπλα σου. Ναι. Γιατί μου φαίνεται να κλαίνε όπως φέτος πάλι. Θα κλαίνε, εγώ τι άκουσα τον Γκραντιά. Οι παουξίδες δεν κλαίνουν ποτέ. Οι παουξίδες δεν κλαίνουν ποτέ. Είμαστε περήφανοι. Σας νικήσαμε. Α, Παναθηναϊκός. Αλλά δεν κλαίνουν ποτέ όμως οι παουξίδες. Νικήσαμε. Πες ένα ευχαριστώ. Πες ένα ευχαριστώ στον Σαββίδη. Στον Ιβάν. Πες ένα ευχαριστώ στον Σαββίδη. Φύγα το δαχτυλίδι. Πες ένα ευχαριστώ στον Σαββίδη που θα σου φέρει τον Πετράκη προπονητή τώρα το πανάρτημα από τα Γιάννενα. Δεν λες, ε. Δεν λες ευχαριστώ τον Σαββίδη. Που έβαλε την κόμενά του την Κέρκυρα να σε ψηφίσει καλά. Ε? Και να γλιτώσει κατηγορία να γλιτώσει που κατηγορία. Θα έπαιρθες και εσύ. Είσαι αγνώμονας, είσαι αγνώμονας. Καλά δεν λέω. Αχαριστία, το μεγαλύτερο πράγμα. Ναι. Χέρι που σε ταΐζει μετά το δαγκώνεις. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και αυτό έχει πάει την Ελλάδα γενικώς. Ναι, έτσι λέει. Ναι. Τι έχεις να πεις. Ραπτόπουλο από κάτι τελευταίο. Να πεις ό,τι θέλεις. Ο ΠΑΟΚ θα είναι... Όπως ήταν η ΑΕΚ και αιώνιος τρίτος, το ΠΑΟΚ θα είναι αιώνιος δεύτερος για αυτά τα χρόνια τώρα. Θα το δούμε αυτό. Τα καλύτερα του ΠΑΟΚ έρχονται, ακόμα δεν ξεκινήσανε. Τα επόμενα 10 χρόνια θα είμαστε ταμπλούχοι Ελλάδος. Η ΑΕΚ πεθαίνει, ο Ολυμπιακός και αυτός χωρίς παράγκα είναι γυμνός βασιλιάς. Ο Παναθηναϊκός γλιτώσατε από Β' Εθνική. Να φυτοζωείτε εκεί μεταξύ 8-10 θέσεις. Τα ντάμπλ έρχονται το ένα μετά το άλλο σερί τώρα. Ο Ιβάν ακόμα δεν ξεκίνησε. Έρχονται τα καλύτερα από του χρόνου. Γιατί ΠΑΟΚΑΡΑ χαλαρά πρωταθλητές θα είμαστε. Λέει, ναι. Να πω κάτι λεπτό για να κλείσω. Ναι. Κάτι ακούγεται ότι ο Σαββίδης θέλει τον Δρόσο στην ΕΠΟ. Ισχύει αυτό. Ο Δρόσος ποιος είναι. Όχι, αυτό το βγάλανε έτσι. Δεν είναι αλήθεια, όχι. Έτσι ακούγεται. Θέλει, μιλάμε και Ρώσικα μαζί, λέει. Ποιον ρε φίλε, δεν κατάλαβα ποιο, για ποιο λες. Το παλιό που ήταν πρόεδρος του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, το Δημήτρη τον Δρόσο, αυτό λες. Ναι, μου φαίνεται αυτό είναι. Εγώ έχω ακούσει. Όχι, δεν είναι αυτό το παιδιά. Το Λάγκερ, δεν είναι αυτό. Μιλάει αυτό μαζί με του Σαββίδα, δεν θα το πάλι στην ΕΠΟ. Έχει κόντρα με Μιλισανίδη αυτό εδώ ο Ρώσο. Κοίταξε. Ο Σαββίδης έβαλε τον πρόεδρο τη ΕΠΟ εκεί. Νόμιζε ότι με αυτή την κίνηση θα πάρει τα πάντα. Ο άλλο έβαλε τον Κοκαλιάρη από την άλλη μεριά. Και τον κέρδισε ο Κοκαλιάρη τον πρόεδρο τη ΕΠΟ. Δηλαδή βρωμιά πήγε να κάνουν και οι δύο. Ναι. Βρωμιά πήγα να κάνουν και οι δύο. Ο ένας με τον Φαλακρό και ο άλλος με τον Κοκαλωμένο. Δεν ήσασταν εξηγιαντές. Θέλατε να φάτε να πούμε σουβλάκια και σουτζουκάκια. Ναι. Δεν γίνεται. Εξηγιαντές τώρα δεν ήσασταν. Άστο. Απλά ο άλλος απεδείχθηκε πιο μάγκας με πιο λίγα λεφτά. Έμαθε ο Σαββίδης, θα δω τι θα κάνει του χρόνου. Τζάμπα λεφτά στους διαιτητές δίνει στην ΠΑΕ. Κάπου αλλού πρέπει να δώσει φαίνεται. Πάμε επόμενη γραμμή. Φύγαμε, ναι. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Κρήτος από Μόναχο. Καλώς τον Κρήτονα. Έλα ραπ, ακούς. Έλα φίλε.
θα σου μιλήσω για κάτι που δεν έχει θέση με το ποδόσφαιρο, αλλά χρειάζεται να ξέρεις ποδόσφαιρο για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Για πες. Έχουμε ένα φίλο, είναι ρε παιδί μου, ίδιο καλούπι ο κόκκινος. Ναι. Ίδιο καλούπι. Τεμπέλης αργός, βρωμιάρης και ελεϊνός. Ένα... Ναι, ναι, λέγει. Ελεϊνός έχει ένα πρόβλημα όμως. Τι. Δεν μπορεί να βιδώσει ούτε στον άνθρωπο, αν το αφήσει εκεί δεν μπορεί να τον επεράσει. Δεν μπορεί χειρονακτική εργασία να κάνει. Έχουν βγάλει κάλυψη στα δάχτυλα, δεν μπορεί άλλο. Θέλω μια συμβουλή να μας δώσεις εδώ πέρα, να του τη μεταφέρω. Πώς να βιδώσει, τι να κάνει. Θες τι εννοώ τώρα να βιδώσει, τι με ξέρεις. Θέλει να βιδώσει, ε. Ναι ρε ρα. Ας πάρει ένα Black & Decker, ρε φίλε. Κρύος είσαι, ρε φίλε. Κρυάδα, ρε φίλε. Δεν το έχεις να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι κρύος. Πήρε το τηλέφωνο να δει την κρυάδα. Δεν το έχεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Ναι, φοιτητής νομικής είμαι εδώ. Φοιτητής νομικής είσαι. Ναι. Θα ψοφήσεις την πείνα, φίλε. Και εσύ με ναι. 5.30 ναι. Θα παίρνεις. Ένα σχόλιο για Μπουτάρη και είναι για την Παοκάρα θα κάνω. Λοιπόν, για τον Μπουτάρης, άσχετα από τι δηλώσεις κάνει, τι ιδεολογικές απόψεις έχει, σαν δήμαρχος εκ του αποτελέσματος είναι καλύτερος από τους προηγούμενους. Εγώ βλέπω ότι του έκανε καλό το ξύλο. Επικοινωνιακά. Δηλαδή, ναι. Επικοινωνιακά, ναι. Ναι. Σε αυτό επικοινωνιακά και στους υπολείπους τομείς. Βλέπω δηλαδή πολλοί βγήκανε, είτε τον λυπήθηκαν, είτε να τον υπερασπιστούν πολύ. Είναι αυθόρμητος ο Μπουτάρης, αυτό που είναι το καλό του είναι αυθόρμητος. Αυτό που αισθάνεται, αυτό λέει. Κάτσε δεν να έχει ακούσουμε. Μάθει από πολιτική, δεν ξέρει να προσπαθούν. Κάτσε να ακούσουμε. Ναι. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Άσχετα αν συμφωνούμε ή όχι με οποιοδήποτε, αυτό το οποίο μας διαχωρίζει από τα ζώα και μας κάνει ανθρώπους και λέμε ότι έχουμε δημοκρατία είναι ότι υπάρχει ένας διάλογος. Και για κανέναν λόγο δεν πρέπει να πλώνεις χέρι στον άλλον. Για κανέναν λόγο. Για κανέναν απολύτως λόγο. Εκεί που λέμε ναι μεν αλλά έκανε αυτή τη δήλωση, εκεί που αρχίζει αυτό το αλλά, εκεί αρχίζει ο φασισμός. Δεν μπορείς. Εγώ έχω διαφωνήσει με τον Μπουτάρη κάθετα σε πάρα πολλές δηλώσεις που έχει κάνει και με βρίσκει ενάντια. Δεν μου άρεσε όμως αυτή η ιδέα, η εικόνα βασικά. Μέχρι που το ψηφίζεις δηλαδή τώρα, αυτό μου λες. Ναι. Τι είναι, είναι μαγιά, δηλαδή 10-15 άτομα να φοράνε έναν 70χρονο. 76. Για μένα τιμωρία είναι να το ψηφίσεις, δε φίλε. Μην το ψηφίσεις. Μαύρη έτονα. Δηλαδή, ναι. Ποιος είναι ο λόγος να πάω να τον βαρέσω, δηλαδή. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ναι. Αυτό είναι φασισμός, ξεκάθαρα. Άσχετα από οποιαδήποτε χώρο και να προέρχεται. Δεν ναι. Βγήκα ούτε σαν αριστερός, ούτε σαν δεξιός, ούτε σαν τίποτα. Δεν βγήκα σαν υπερασπιστής του Μπουτάρη. Ναι. Που με βρίσκει ενάντια. Εμένα δηλώσεις του περί Ερντογάν, περί Μακεδονικού, αν θες, με βρίσκουν κάθετα αντίθετο. Αλλά σαν δήμαρχος, έτσι. Τον θεωρώ καλύτερο από προηγούμενους που τα χεράκια τους ήταν λίγο πιο μακριά και πάνε στην εκκλησία κάθε Κυριακή, φυλάνε το σταυρό και όλοι τους φυλάνε και δεν τους έχει αγγίξει κανένας. Και πήγανε και αγγίξαν τον Μπουτάρη, δηλαδή, επειδή βγαίνει και κάνει δηλώσεις. Δηλαδή αυτό μας πειράζει μας σήμερα. Μάλιστα. Μας πειράζει ο Μπουτάρης, ο οποίος παρέλαβε ένα δήμο χρεωμένο, τον ξεχρέωσε, έχει αυξήσει τον τουρισμό κατά 50% στην πόλη. Στο λέω εγώ που δουλεύω μέσα στα λαδάδικα παράλληλα με τις σπουδές μου. Σε θίαση και βλέπω. Προχθέσιμου σε ένα μπαρ εκεί είναι, όντω τα έχω δει. Ναι. Και κάτι άλλο που έχει κάνει παιδιά και δεν το έχουμε πει, το πάρκινγκ ρε παιδιά. Μπορεί να παρκάρει πλέον στο κέντρο, επιτέλου. Και καθαριότητα, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη δεν λέω ότι την έχει απογειώσει, γιατί δουλεύει μέσα στα πλαίσια που την παγορεύει το μνημόνιο και η κρίση. Αλλά θα παραδώσει μια πόλη καλύτερη από αυτήν που βρήκε. Και εκεί που δουλεύει εσύ έχει φτιάξει και του δρόμου. Εκεί στα Τσέχικα, στι Μπειραρίε, εκεί έβαλε φωτισμό. Έχει κάνει τα λαδάδικα τα οποία. Αυτό το ελάττωμα να μην είχε με τι παρελάσει, τον ομοφυλόφιλο. Ακόμα και για του ομοφυλόφιλου. Ακόμα και για του ομοφυλόφιλου δεν σκέφτεται κάτι άλλο. Το ότι δεν το κάνει επειδή του γουστάρει ως. Το κάνει από άποψη business οικονόμα. Αλλά όχι, τώρα... δεν επιτρέπεται όμως οικονόμα. Όλοι γουστάρουμε το μαρούλι ή τη μαρμίτα όπως τη λέει ο Κωστής. Αλλά όχι η μέρα η μνήμη των γενοκτονίων να παιδιά. Επιτρέπει να γίνει παρέλαση ή μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε άλλη μέρα. 19 ως... Μαΐου που είναι μέρα μνήμη των γενοκτονίας των ποντίων είναι να του προκαλεί. Δηλαδή, του προκαλεί εκεί. Σήμερα ο Μπουτάρης άκουσε λίγο τις δηλώσεις που κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσω YouTube τη είδα και είπε κάτι πολύ σωστό. Λέει με κατηγορούν για το ότι δεν είμαι πατριώτης. Λέει για μένα πατριώτης είναι να φέρω λέει λεφτά στη χώρα μου, λεφτά στην πόλη μου. Για μένα αυτό είναι ο πατριωτισμός.
Και οποιοςδήποτε άλλες μέρες όμως εκτός εθνικές εορτές και τέτοια. Όπως παλιά που είχε κάνει, που είχαν πεθάνει ο Ισάκ Σολομού, τον είχαν σκοτώσει στην Κύπρο στα τέτοια και έκανε συναυλία ο Ρουβάς με ένα Τούρκο τραγουδιστή τη μέρα που είχαν σκοτώσει τους δύο Κύπρους, τον Ισάκ και τον Σολομού. Δηλαδή εκείνο ήταν ξεφθύλα. Δεν γίνεται η μέρα που έχει χυθεί αίμα να κάνεις είτε συναυλίες είτε παρελάσεις. Δηλαδή αυτό ήταν πρόκληση για τους πόντιους. Που έχουν μια περηφάνεια υπότιτλοι, δεν δέχονται με τίποτα να η μέρα μνήμης της γενοκτονίας να γίνονται παρελάσσο μου φιλόφιλων. Μπορούσε να το κάνει οποιαδήποτε άλλη μέρα για να πάρει φράγκα. Δεν δικαιολογεί τη βία, η βία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε οποιοδήποτε λόγο. Η βία δεν υπάρχει καλή βία και κακή βία. Απαράδεκτη. Αλλά δεν επιτρέπεται όμως και εσύ να προκαλείς. Δηλαδή μερικές φορές είναι τα θέλει και ο πισινός σου. Αν την έκανε οποιαδήποτε άλλη μέρα την παρέλαση, θα το είχαν αποδεχτεί. Μέρα μνήμης γενοκτονίας των ποντίων πήγαινε γυρεύοντας και ο Μπουτάρης να τσιγκλήσει τους ποντίους. Πάντως ο Μπουτάρης ένωσε τους ποντίους που πήγαιναν ομάδες. Εγώ δεν ξέρω κατέβασε ενωμένους, έτσι. Τον βάρεσαν, ναι. Δεν ξέρω αν είναι πόντι. Εγώ. Ένας κλέφτης ενός σπιτιού τον βάρεσε, λέει. Εγώ τον αμφισβητώ. Σήμερα όλες οι ποντιακές ενώσεις έβγαλαν ανακοινώσεις υπέρ του Μπουτάρη. Πού ήταν η πόντη που θα τον ψηφίσουν στο τέλος, παιδιά. Γιατί νομίζω, ξαναβγεί. Και ένας δικός μας, κανένας παουτζής εκεί, να τον πλάκωσε επειδή ήταν Αριανός, μπορεί να τον πλάκωσε κανένας παουτζής. Πιο πολλές πιθανότητες είναι ο αγνώμονας ο Αριανός να τον βαρέσει παρά ο παουτζής. Βασικά είναι οι Αριανοί τα έχουν. Άμα μιλήσει με Αριανούς, τους αγνώμονες δεν μπορώ να τους ακούω. Τον βρίζουν τον Μπουτάρη, ενώ. Κάναν λαό από τον Μπουτάρη και τον Σαουρίδη να πούμε. Και τους έφερε τον Γκάλι. Τους έφερε τον Γκάλι, τον πλήρωνε από την τσέπη του να πούμε κτλ. Και τον βρίζουνε να πούμε. Απαράδεκτη. Πριν μια εβδομάδα είπε ο Μπουτάρης, όποιος Αριανός δεν παραδέχεται ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα είναι μίζερος. Και οι Αριανοί τώρα τα έχουν μαζί του. Τι ψέματα είπε. Αντί να κοιτάξει ο Άρης να δυναμώσει από το μεγάλο ΠΑΟΚ. Τι να δυναμώσει, χωρίς μεγάλο μέτωπο, ισχυρό, πώς θα δυναμώσει. Έχει κόσμο πίσω ο Άρης. Κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί και ένας επιχειρηματίας. 10.000, 12.000 χωρίς προοπτικές και τέτοια. Στην Β' Εθνική. Μαζεύουν οι άνθρωποι εκεί, βέβαια. Πρέπει να βρεθεί και στον Άρη ένας σωστός επιχειρηματίας για να δυναμώσουμε και να χτυπήσουμε την Αθήνα πιο εύκολα. Σιγάρεση ενωτικέ, ρε. Άσε ρε ΠΑΟΚΣΗ ενωτικέ. Την παράγκα το ΠΟΚ πρέπει να το χτυπήσουμε. Μακεδονία. Μια πόλη, μια ομάδα από τη μια μετά ενωμένη, όπως θέλει βολεύει τα κολομεράκια σου. Όταν πέσουμε μεταξύ μας, πάω κάρις να γίνεται σφαγή. Μια πόλη, μια ομάδα να είμαστε ενωμένοι. Όχι, γιατί ενωμένοι. Δεν γίνεται να όπως έκανε ο Μπέος στο Βόλο. Ο Μπέος στο Βόλο ένωσε νίκη Βόλου και Ολυμπιακό Βόλου και το νέο του πείραμα βγήκε Super League κατευθείαν. Επόμενος κύριος, γεια χαρά φίλε. Αυτό άμα λέει ο Παοξής να ενωθούμε και όχι, κοιτάξτε, όχι να ενωθούμε. Αυτό το παραμύθι το δικό σας και από τη μια πόλη μια ομάδα. Συνεργασία, όχι να ενωθούμε. Ναι. Απλώς μια συνεργασία, να είμαστε δυνατοί η Μακεδονία, να μην βγάζουμε ένα στο μάτι του αλλονού, να είμαστε δυνατοί και να δούμε Παοκάρης πρώτη δεύτερη αυτά που γίνανε τώρα. Έλα τώρα, αφήστε τώρα το δακρύβεχτο, το δάκρυ τώρα. Καλημέρα, δεν μας από αυτά. Καλημέρα, ναι. Σιγά, συγκινηθήκαμε τώρα. Έλα φίλε, ναι. Συγκινηθήκαμε παοξίδες τώρα. Ναι, αξίες, ακούμε, λέγε. Λοιπόν, το βλέπω το παλικάρι δίπλα σου, δεν έχει βάλει μυαλό ακόμα. Χαλαρά πρωτάθλημα, λέει του χρόνου και τέτοια. Χαλαρά είμαστε, χαλαρά πρωταθλητές, είτε το θέλει είτε όχι. Το πρωτάθλημα και το κύπελο και το χρόνο δικό μας είναι. Φιλάξει. Είστε νταμπλούχοι Ελλάδος με ένα πρωτάθλημα λιγότερο. Εσύ είχε το πρώτο σου, ήταν ΑΕΚ 2014 που άλλαξε αφημί, πλήρωσε πρώτα τα χρέη που χρωστά στην εφορία και μετά μίλα. ΑΕΚ 2014, πρώτα πλήρωσε τα χρέη που σε πήρε ο Μελισανίδης, έριξε γάμα εθνική για να μην πληρώσει τα χρέη και χτίζει γήπεδο τζάμπα και μετά έλα να μιλήσει. Πρώτα πλήρωσε αυτά που χρωστάς και μετά έλα να μιλήσει. Τώρα εσύ έχεις ένα λιγότερο από τη Λάρισα. Ένα λιγότερο από τη Λάρισα. Το παρθενικό σου πρωτάθλημα ήταν αυτό και βγάζει γλώσσα. Με το νέο αφημί που έβγαλε ΑΕΚ 2014. Άλλαξε αφημί, Κωστή, το 2014 όταν πήρε γάμα εθνική. Δεν θα κάνουμε διάλογο ή θα μιλάς μόνος. Πήρα τηλέφωνο. Όταν λες ψέματα, φίλε, τι να σε πω. Το μονόλογο της τρέλας. Άκουσε με λίγο. Για πες, έχω περιέργεια. Λες για 2014 για χαρισμένα χρέη. Ψέματα είναι. Δεν είτε πάμε εκεί. Εγώ θέλω ποδοσφαιρικά να πω κάποια πράγματα. Ψέματα είναι αυτά που λέω όμως, φίλε.
Ορίστε. Ψέματα είναι αυτό που λέω. ΑΕΚ 2014, δεν είσαι. Δεν άλλαξα αφημί. Δεν άλλαξα αφημί. Πέσαμε γάμα εθνική. Δεν πήραμε άλλο αφημί. Άλλο αφημί έχει. Άμα δεν τα γνωρίζει σωστά, να μην λε ψέματα. Άμα δεν γνωρίζει ότι έχει αλλάξει αριθμό φορολογικού μητρό, μην λε Άρε Μάρι Κουκουνάρε. ΑΕΚ 2014 είσαι. Το πρώτο σου πρωτάθλημα ήταν αυτό και συγχαρητήρια που πήρε και είσαι ένα λιγότερο από τη Λάρισα. Πιο πολύ σέβομαι τη Λάρισα από σένα. Άκουσε με λίγο. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Μελισανίδης ο Τζάπα Μάγκας αγόρασε το Λιβάγιο σήμερα 1,8 εκατομμύρια. Ο Χριστοδουλόπουλος ο οικοδόμος πού είναι, φίλε? Πώς θα χτίσει την Αγία Σοφιά χωρίς το οικοδόμο, πώς θα τη χτίσει? Ο Αραούχος άφησε και να πάει στη Λάς Πάλμας να την ανεβάσει από τη Β' Εθνική. Μόνο με το Λιβάγιο θα κάνει ομάδα. Αραούχο και οικοδόμος πού είναι? Ρε φίλε, έφυγε ο Αράουχο, θα πάρω άλλο σέντερφορ. Σου λέω για το Λιβάγιο. Για να σε δω, ποιο θα πάρει, πώ το λένε εκείνο που θέλει να πάρει από τον Εργοτέλη ένα σέντερφορ? Πώ το λένε? Πεθαρά, πεθαρά από τον Εργοτέλη. Έχει βάλει και μια 25 γκολ. Φίλε, τον παίρνω από τον Εργοτέλη. Εσύ με ποιον είσαι δεύτερο σέντερφορ με το κουλούρι? Από τον τέτοιο του Εργοτέλη και από τον Αράου, καλύτερο είναι ο Κουλούρη. Περισσότερα γκολ έχει βάλει. Και στην ανόρθωση που τον είχαμε πέρσι, δανεικό τον Κουλούρη, έκανε παπάδε. Για να πληρωματικό του Πρίτιο, έτσι καλό είναι ο Κουλούρη. Αλλά έχουμε τον Πρίτιο γκολ, πρώτο σκόρ του πρωταθλήματο. Η δική σου Αραούχο, Χριστοδουλόπουλο, Λιβάγια, λιγότερα γκολ βάλανε από τον Πρίτιο. Ψέματα είναι. Ο Πρίτιο πρώτο σκόρ του πρωταθλήματο ήταν. Αραούχο, Λιβάγια, Χριστοδουλόπουλο, λιγότερα. Τι να έχει βάλει αυτόν εκεί πέρα, Ματρελάν, θέλω να μιλήσουμε λίγο. Λοιπόν, τι να, τα ψέματα, τα ψέματα. Που είναι, να μου βγάλει σε τερφόρ που είσαστε ιερόσιλοι, βγάζατε το Λιβάγια, το συγκρίνατε με το Θωμά Μαύρο. Κάνει διάλογο, ενώ μιλά μόνο σου, ρε φίλε. Δεν μπορεί να σου πει με κανέναν. Όταν λες ψέματα, όταν λες ψέματα, μου λες για Λιβάγια. Εγώ έχω το πρώτο σκόρ του ελληνικού πρωταθλήματος. Σου λέω ψέματα, ναι. 29 γκολ έβαλε ο Πρίγιοβιτς. Αραούχο, Λιβάγια, Χριστοδουλόπουλος λιγότερα βάλανε. Πάρε έναν Στυλ Πρίγιοβιτς, πάρε τον Μπέρκ από τη Σαουδική Αραβία, μα είσαι μάγκας και μετά έλα να μιλήσει. Ο Ιβάν θα ρίξει χρήμα τώρα και πέρα από τον Πρίγιοβιτς θα πάρουμε κι άλλον επιθετικό καλό. Θα γυρίσει και ο Ενέρικε που σου κλείσει το σπίτι στο Βόλο. Τι να σε πω. Τον Ενέρικε τον Πετρό, το θυμάσαι? Σου κλείσε το σπίτι στον Βόλο. Τι να σε πω. Πριν και ο Μητσενερίκε έρχονται του χρόνου. Ετοιμάσου. Διπλό με στο Άγκα. Πελάτη σα έκανα και στο μπάσκετ. Βασίλισσα τη Ευρώπη. Πήρε πρωτάθλημα Ευρώπη από τα Λίτλ. 4-0 σε έχω στο μπασκετάκι και μιλά. Πελάτη σα έκανα. Τι να πει. Είσαι πρωταθλήτρια Ευρώπη στο μπάσκετ. Πε μου. Αναγνωρίζω ότι είσαι πρωταθλήτρια Ευρώπη. 4-0 σε έχω στο μπασκετάκι και βγάζει γλώσσα μέσα έξω στο Άγκα διαπεριπάντου. Ή να μην προκαλεί το πόδι και τον Ιβάν. Τι να σε πω. Τι τρέλα είναι αυτή. Φύγε. Τρέλα σε κανένας. Κριτικός και πάω ξύς τώρα είναι. Τι περιμένεις τώρα να βρεις λογική? Ωραία τα είπες. Μ' αρέσει. Θα μας προγάλει. Δεν σου φραπές τι κάνει. Δύναμε. Μια φραπεδία τη νύχτα. Οι αγγίδες είναι λίγους φιλάθους που δεν μπορούν να μιλάνε. Πουλήσαν την ομάδα τους ειδικοί. Μας προγαλούν οι αγγίδες. Μας προγαλούν. Καλύτερα οι γαύροι, καλύτερα ο Μαλάτος, καλύτερα ο Τσουγαλάς. Παρά οι αεξίδες. Σιγανά από τα μάτια. Δηλαδή χιλιάδες φορές τσουκαλά, χιλιάδες φορές τσουκαλά. Πάσε καλός! Το καραπαπάρα. Πάμε. Καραπαπά. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Πα, πα, Γιώργος Παλός Παναθηναϊκού. Καλώς τον Βάζελο. Καλώς τον. Τώρα Ρωτόπουλο που δεν έχει θέματα. Ποιος δεν έχει θέματα? Γενικά λέω. Ποιος δεν έχει θέματα? Εδώ έχουμε κάνει μικρή κόσμο. Είναι κουραστική τύπου Μαλάτος. Μας έχει πρίξει τα πολιτικά. Ο ασέξουαλο κτηνίατρος που τους λέει τους άλλους άχητες που είναι ο ίδιος ασέξουαλο και μας λέει τι μας λέει. Πολλοί ασεξουαλ υπάρχουν, φίλε. Ναι, υπάρχουν, φίλε, αλλά δεν μπορεί αυτός να μας λέει ότι είναι ασεξουαλ και μετά να χαρακτηρίζει τους άλλους ασεξουαλ που δεν έχουν χιούμορ, ο κτηνίατρος. Συγγνώμη, αλλά είναι ευλογία για κάποιον να μην έχει ανάγκες τέτοιες, να μην έχει τέτοιους μπαλάδες στο κεφάλι του. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει, δεν με πειράζει, δεν το κατακρίνω, αλλά μιλάει τους άλλους, το λέει σαν βρισιά δηλαδή, ο ίδιος το λέει, κατάλαβες, δεν το λέει άχητο τον άλλον, είναι ασεξουαλ ο ίδιος, ναι, ναι. Ναι. Εσύ που λες είναι ποιοι λες τεμπελχανάδες τους συγγραφείς, τους δασκάλους, τους ποιους άλλους δεν συμβουστάρεις, τους σεισμολόγους. Όχι, τους σεισμολόγους δεν τους λέω τεμπελχανάδες, κάνεις μεγάλο λάθος. Άρχιντε τεμπελχανάδες. Τους σεισμολόγους τους λέω ότι η επιστήμη τους είναι για τα πανηγύρια, αυτό λέω. Α, ναι, ναι, ωραία. Και οι μετεωρολόγοι. Όχι, οι μετεωρολόγοι, τους ξεχωρίζω και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και προσφέρουν έργο στην κοινωνία. Λένε. Αύριο προσέξτε, θα ρίχνει καρέκλες. Μεθαύριο ξέρω εγώ προσέξτε εκείνο. Κάντε τ' άλλο. Ο σεισμολόγος τι λέει? Καλά, γίνεται ο σεισμός.
πεθαίνει να πούμε, και μετά εκ των υστέρων λέει να με έγινε 7 Ρίχτερ και τα λοιπά. Αυτό λέω. Ναι, εσύ λες και τον κόκκινο τεμπέλι, τον λες δουλεύει ώρες. Αρχιτεμπέλι. Εσύ ρε αυτό που λέει, πόσε ώρες δουλεύει τη μέρα, α πούμε, και τι δουλειά κάνει που κουράζει και οι δάσκαλοι. Βαράω και λακαμία του κουλού. Α, ναι, βαράω ναι, ναι, λακαμία. Ναι. Για αυτή 7 ώρες, ένα αργό να βγει στον αέρα. Το βρίζει και το κλείνει. Αυτοί που μπορεί να έχουν 20 παιδάκια και πρέπει να τα μάθουν κιόλα. Τι πιο την πέλη από σένα. Εσύ για να καταλάβω, ρε φίλε, γιατί μάλλον είσαι. Ναι, είμαι δάσκαλος. Είσαι δάσκαλος. Πόσε μέρε το χρόνο δουλεύει. Δεν έχω καμία σχέση με τον δασκάλο. Ούτε με τη δημοσιογραφία. Συγγνώμη, ρε φίλε. Συγγνώμη. Τι δουλειά κάνει. Εγώ φοιτητή είμαι. Δεν είμαι, σου λέω, δεν είμαι δάσκαλο. Δεν είσαι δάσκαλο. Τότε γιατί μάλλον. Ναι, αλλά δεν μπορώ να ακούω. Να μου λέει κανένα άλλο την πέλη, ναι, αλλά. Κάτσε, ρε φίλε, με συγχωρεί πάρα πολύ. Δηλαδή, εμείς κρατάμε συντροφιά ώρες στον κόσμο, τον ενημερώνουμε κτλ. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δυσκολότερη δουλειά του δάσκαλου. Βρε Χριστιανέ μου, τι δάσκαλος. Άμα δεν πάω το παιδί στο φροντιστήριο, γράμματα δεν μαθαίνει. Τι δάσκαλος και μάσκαλος μου λες τώρα. 7 ώρες την ημέρα. Γιατί 7 ώρες την ημέρα. 120 μέρες το χρόνο δουλεύουν 4 ώρες. Διορθώνουν τα γραμμά άλλες 3 και τα πάνε μετά στο φροντιστήριο και μαθαίνουν τα παιδιά στο φροντιστήριο τα γράμματα. Τι δάσκαλος και μάσκαλος μου λες τώρα. Και 3 μήνες διακοπές το καλοκαίρι. Είναι 3 μήνες διακοπές, αλλά αυτοί όλο το χρόνο 7 μέρες. Σιγά ρε φίλε, στα κάτεργα, στα κάτεργα είναι, σιγά, στα κάτεργα, σιγά, σιγά τα κάτεργα. Κάθε μέρα δουλεύει. 25 σταματάει, 28 σταματάει, 10. Α, παράτα με ρε φίλε. Και αν πληρώνουμε εμείς για να μαθαίνουν τα παιδιά αγγλικά έξω, γαλλικά έξω, μαθηματικά έξω. Α, παρατήστε με τα μπελχάνα. Τεμπέληδες είναι, ναι, τεμπέληδες είναι. Το λέω δημόσια. Άρχιτε μπέληδε. Σκάβησε, είμαστε, έχει πεθάνει στη δουλειά. Άσε μα και εσύ, ρε φοιτητή τώρα, τι σπουδάζει, τι πια κάνει. Τι για να μου την πει σε μένα, επειδή δεν συμφέρει η συζήτηση. Ρε Χριστιανέ μου. Δεν είναι αυτό, η αδερφή μου δασκάλανε και τι κάνει, ρε φίλε, σιγά. Σκοτώνει. Ναι, για πε τώρα αυτό που θα κάνει τα παιδάκια που βγαίνει ένα αργό και το βρει τον άνθρωπο. 90 μέρε το καλοκαίρι, ρε φίλε, έχει δει κανένα κάθεται. Σε παρακαλώ. Κύριε Αυτόπουλ, πόσε μέρε κάθεται το χρόνο. Πόσες μέρες κάθομαι. Μέρες, μέρες. Άμα κάτσω 40 μέρες το χρόνο, 35. Ναι, για τις υπόλοιπες 4 ώρες τη μέρα μιλάς για μπάλα. Σοβαρή δουλειά κάνεις σε σχέση με τον σκάλο. Ναι, αλλά δουλεύω, δεν κάνω σοβαρή δουλειά. Ναι, τεράστια δουλειά. Βρίζει τον κόκκινο, ναι, μεγάλη δουλειά. Καλά κάνω, ναι. Πολύ κουράζει. Δουλειά κάνεις. Κάτσε, φίλε, εσύ τι σπουδάζεις. Συγγνώμη, μη μαλώνουμε τώρα χωρίς λόγο. Τι δουλειά κάνεις. Δεν είπαμε να μαλώσουμε. Αλλά να μαλώσουμε με επίπεδο. Δηλαδή, εσύ τι σπουδάζεις. Εγώ πληροφορική. Πολύ ωραία. Σώθηκες. Εσύ λοιπόν στην πληροφορική έχεις να δώσεις την κοινωνία, έχεις να δώσεις πράγματα κτλ. Και μπορεί να διοριστείς, να μην διοριστείς στον ιδιωτικό τομέα κτλ. Πάμε, δεν θέλω να δεις. Ρε παιδάκι μου, ο τομέας ο δικός σου είναι παραγωγικός. Οι δάσκαλοι έχουν σημαντική δουλειά, ειδικά στα δημοτικά ας πούμε. Άμα δεν μάθει το παιδί από μικρό μετά. Και εγώ δεν έχω καμία σχέση με το δασκάλο. Δηλαδή δεν θα βγουν με το ούτε στο δημόσιο δεν θα πω. Κάνω. Αλλά σου λέω τώρα δεν μπορώ να ακούω δηλαδή. Θυμάμαι τι τους κάναμε εμείς στην Κολόπ. Τι παιδιά ήμασταν εμείς, κατάλαβες. Και λέω. Κατάλαβες. Ρε φίλε, δεν μου λες. Εσύ λες για τα παιδιά έτσι. Δεν μου λες. Εμείς τι ήμασταν. Ας σου φέρω εγώ τρεις Αλέξανδρους από την ΚΟ επί τρεις μήνες. Για δες να μου. Προτιμάω να κάτσω με τον 8χρονο και να του μαθαίνω αριθμητική. Φαντάζομαι, είναι στη δύσκολη δουλειά που δεν είναι. Πάρε τον Αλέξανδρο από την ΚΟ εσύ να πούμε. Με τα μπουφάνε. Κοίτα, η αλήθεια είναι η εξής. Ότι ο κλάδος των καθηγητών είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει μεγάλη παραπαιδεία και εκείνη η έστασή μου. Ναι, γιατί οι δάσκαλοι όμως δεν είναι καθηγητές, δεν δουλεύουν. Ναι. Οι δάσκαλοι δουλεύουν στα δημοτικά. Ναι, το δάσκαλο τον αποσύρω το, κατά κάποιο τρόπο. Ο καθηγητής όμως. Δηλαδή, καθηγητής ας πούμε. Μπορεί, εκεί δεν μπορεί. Ναι, εκεί τώρα τι να σου πω. Δεν φταίει βέβαια και ο καθηγητής ο άνθρωπος. Τον έχει φτιάξει το κράτος μια τέτοια ιστορία με το σύστημά του κτλ. Ο άνθρωπος κάνει έτσι. Ένα τελευταίο. Ναι. Ο Δόνης τελικά δεν θα έρθει. Ο Δόνης δεν θα έρθει, τι έμαθες. Ο Δόνης, θα σου πω. Άμα πάει να πιεις καφέ με τον Δόνη. Μπορεί να σε βάλει να το πληρώσεις. Όχι μόνο αυτό. Φεύγει και τον πληρώνει ο Αγγελίνα. Μεγάλος γύφτος. Τσιγκουναράς μεγάλος. Στάσου ρε, περίμενε. Ένα λεπτό. Προπονηταράς είναι ο Δόνης. Όχι, ναι, συμφωνώ. Άλλο λέω εγώ. Ο Δόνης όμως, επειδή είναι τσιγκουναράς και καλά κάνει. Σωστό. Εγώ δεν τον κατηγορώ. Σου δίνω όμως, σου δίνω το στίγμα του. Βέβαια. Γιατί ο Δόνης, εάν η ομάδα δεν έχει οικονομική ευρωστία, από πίσω να έχει μια παραγωγική, κατά κάποιο τρόπο, ωριμότητα, μια προοπτική, άντε να το πω έτσι, μια προοπτική. Δεν πρόκειται ο Δόνης με τίποτα να πάει στον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό σε ρωτάω, θα έρθει να περιμένουν προοπτική. Όχι, εγώ ξέρω ότι ο Δόνης αυτή τη στιγμή δεν πάει στον Παναθηναϊκό με αυτή την προοπτική. Θέλει εγγυήσεις τις οποίες αυτή τη στιγμή, ένα λεπτό, καλά κάνει. Εγώ υπέρ του Δόνη είμαι.
Μα είναι και τη ομάδα υπέρ, γιατί άμα δεν έχει εγγυήσει. Θέλει εγγυήσει για να πάει στην ομάδα. Εάν πάει ο Δόνη στον Παναθηναϊκό, πιστεύω ακράδαντα ότι έχει γίνει κάτι πολύ καλό στον Παναθηναϊκό και πάμε για καλά πράγματα. Δηλαδή το θεωρώ πολύ σημαντικό κομμάτι το να, αν δεν πάει και ή αν πάει. Ο Πετράκης, ο Πετράκης στα 60 του. Όνειρο ζωή είναι να έχει τον Παναθηναϊκό 8 και να πάει στον Παναθηναϊκό να δουλέψει. Ο Δόνης δεν πάει. Απλό είναι. Ωραία. Καλό βράδυ στην Ελλάδα και στον Έλβη που είχε ωραίο όνομα. Ωραία. Να είσαι καλά. Για καλά. Ωραία μα την είπε. Και εσεί το κουφάλι τι κάνετε, λέει. Εντάξει. Μα η κριτική πρέπει εγώ να γίνει. Δουλεύω όλη μέρα, ναι. Ρε παιδιά. 10 ώρες πακέτο δουλεύω, 11. Εσύ είσαι Αλβανός, ρε, πρέπει να δουλεύεις. Εδώ οι Έλληνες έχουν μάθει 30 χρόνια να μην δουλεύουν. Το ίδιο είναι. Ο Αλβανός είναι πιο εργατικός λαός από τον Έλληνα. Όχι, λάθος είσαι, ναι. Γιατί έχει πολλά παιδιά που δουλεύουν. Τι θα πει. Γενικά μιλάω. Και γενικά. Ποιο σκύλι είστε εσείς και πιο βαριές δουλειές και τέτοια. Καλά, τα λέω Θεόκλητο. Τι είναι, δολεφθαράδες οι Αλβανοί. Δεν είναι. Σκυλιά. Για, αυτό ήταν που μας κατέστρεψε στην Ελλάδα. Όλες τις βαριές δουλειές Έλληνας δεν τις κάνει. Νεολαία, δεν είναι δηλαδή έτσι, είτε οικοδόμη, είτε οικοδόμη, είτε όπως εμείς στην Κρήτη που βάζουμε εργάτες για τα χωράφια για τις ελιές. Έλληνας δεν πάει. Προτιμάει να πεθαίνει της πείνας παρά να πάει δεν να μαζί τις ελιές. Δεν είναι έτσι. Ενώ Αλβανοί, Ρουμάνοι, ο ένας. Πάμε κόσμο. Πάμε κόσμο. Έχουμε κόσμο. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Μάλιστα, εσείς μιλάτε. Αργιανός από Ξάνθη. Καλώς το. Πού βρέθηκες, φίλε, δάσκαλος, είσαι διορισμένο. Όχι, δεν είμαι ελεύθερος. Παντρεύτηκες σε Ξανθιώτισσα, τι έγινε. Όχι, από εκεί είναι καταγωγή. Είσαι Ξανθιώτης, δηλαδή, και είσαι Αργιανός. Βέβαια. Παράξενο. Λοιπόν, θα σου μιλήσω για τον Μπουτάρη λίγο πρώτα και μετά θα πούμε για κάποια πράγματα για τις ομάδες. Ό,τι θες. Λοιπόν, εγώ. Εσύ σαν Αργιανός θα μιλήσεις τώρα, ναι. Όχι, όχι, όχι. Καταρχήν είμαι κατά να χτυπάς μεγάλους ανθρώπους. Με χτύπα μικρούς εσύ. Έτσι. Ναι. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Και ας με πούνε φασίστα μερικοί. Δεν πειράζει. Θα σε πούνε. Αν πεθάνει ο μπαμπά σου. Ναι. Έτσι. Χτύπα ξύλο. Εμένα πέθανε. Τι να χτυπήσω. Εμείς οι άλλοι. Λέμε γενικά. Οι άλλοι να μην πεθάνει. Ναι. Ναι. Έτσι. Μάθω εγώ ότι πεθάνει και τον βρίζω. Ναι. Και έρχομαι την άλλη μέρα στην κηδεία. Θα σου ανάψουν τα λαμπάκια. Γιατί αν τον βρίζει. Άμα θες βρίζει τον ζωντανό πεθαμένο, τι αν τον βρίζει. Άλλο σου λέω ρε παιδί μου. Ναι. Άμα σου βρίζω τον πεθαμένο και έρχομαι στην κηδεία την άλλη μέρα. Το πρωί. Θα σου ανάψουν τα λαμπάκια. Κοίτα, εάν έχεις μαλώσει και τον έχεις βρει και έρθει στην κηδεία, όχι. Γιατί θα πόρθε στην κηδεία. Εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε. Το σεβάστηκε δηλαδή. Ναι. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι ήμασταν στην κόντρα και όταν πεθάνανε. Ναι. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για κάθε λογική ανθρώπου, έτσι. Ναι. Δεν μπορεί να καταλάβει να δει τι θα κάνει ο καθένα. Ναι. Άλλο λειτουργεί διαφορετικά. Ναι. Χωρίς να δικαιολογώ. Ναι. Δεύτερον. Μήπως κάποιοι γκέι προκαλούσαν στην Αγία Σοφίας. Όταν λες, κάνε, διευκρίνησε το λίγο, έτσι κάνε το λίγο πιο όλο. Προκαλούσαν δείχνοντας τα γεννητικά τους όργανα. Σε ποιον? Την εκδήλωση. Στην Αγία Σοφίας ήρθαν εκεί πέρα. Συγγνώμη, απέξω. Κάποιοι γέροι, κάτσε κανένα αυτό, του που λες τώρα να γκέι, το... Γκέι. Προκαλούσανε. Έτσι. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Από τις 56 εβδομάδες που έχει υποστολή της σημαίας κάθε Σάββατο, εκείνη τη βδομάδα βρήκε να πάει ο κύριος Μπουτάρης. Αυτό είναι το κατακριτέο για τον κύριο Μπουτάρη. Ήταν απαράδεκτο το χρονικό σημείο που διάλεξε να κάνει την παρέλαση των γκέι πάνω στη γιορτή, στη μνήμη των πεσών των Ποντίων, να πούμε. Τρινούμε, είμαι και Πόντιος, τρινούμε εκείνη τη μέρα. Εκείνη τη μέρα πρέπει να σέβεσαι να. Εγώ ας πούμε. Εγώ ας πούμε. Εκείνη την ημέρα δεν κατέβω στο κέντρο, μην ξέρω εγώ. Έχει κίνηση, έχουν κλείσει δρόμο. Κλείσει δρόμο, οι άνθρωποι θα μιλήσουν, θα κάνουν, θα τιμήσουν τους νεκρούς τους. Τι δουλειά έχω εγώ μέσα εκεί πέρα τώρα να κάνω. Όπως πήγανε στο συλλαλητήριο και κάνανε αντισυλλαλητήριο κάτι αναρχικό κομμουνιστές, τι δουλειά είχαν να πάνε στο αντισυλλαλητήριο για ποιο λόγο. Καλά, το ίδιο πράγμα. Αυτοί το κάνανε επίτηδες. Εγώ δεν πιστεύω να το κάνω. Παρακαλώ. Οι ποντικοί συλλόγοι ζητάνε την Αριστοτέλους και δεν τη δίνουν. Κακός. Για ποιο λόγο. Και τη δίνει στους γκέι. Κατακριτέως. Και τη δίνει στους γκέι. Κατακριτέως. Έτσι. Επειδή είναι της μόδας τώρα, γι' αυτό. Κατακριτέω. Σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, αφού είναι τόσο ανοιχτό μυαλός, θα πρέπει να πει. Ναι, στους Ποντίους τι θέλουν εκεί γκέι, Τι θέλουν εκεί οι τρανς. Πρέπει να κάνουν και την να κάνουν όλοι. Ναι, σωστό, σωστό. Έτσι. Όπως θέλω να ξέρω, γιατί δεν μου λένε τι εθνικότητα ήταν αυτοί που το βαρέσανε. Στις ειδήσεις έδειχνε έναν ότι λέει ήταν από Γεωργία, ήταν συστημασμένος, τέτοιο. Δεν ξέρω, εγώ βάζω ερωτήματα, φίλε.
Εγώ σκέφτομαι πονηρά. Συγγνώμη, εσύ τώρα που μίλησες έτσι ωραία, γιατί να σε πει κάποιος Φωτίς φασίστας, τι είπες δηλαδή? Γιατί είπα εκείνο το αλλά. Και τι είπα να πει αυτό, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω, γιατί να σε χαρακτηρίσει κάποιος. Δεν είπε κάποιος προηγούμενος ακροατής, όταν λέμε ναι, ναι, αλλά, κάνουμε στον φασισμό. Γι' αυτό το πέταξα. Α, συγγνώμη. Γιατί δεν διακρίνω κάτι με πτώση στα λόγια. Δεν είμαι. Εγώ, φίλε, είμαι πατριώτης. Κάνεις μια κριτική με επιχειρήματα. Είμαι μαζί του. Όποιος αγαπάει την πατρίδα μου, είναι μαζί του. Λέει το σωστό είναι φασίστας. Δηλαδή, μας έχουν φτάσει εκεί. Όποιος πιστεύει στην πατρίδα του και στη χώρα του, τον θεωρούν φασίστα. Έχουν ισοπαίδωση τα πάντα. Να σε πω κάτι, ο Μπουτάρης δεν δήλωσε για έναν της εκκλησίας ότι αυτός είναι για ξύλο? Ναι. Το παλιότερο δηλώσει του. Εκεί γιατί δεν ήταν τίποτα? Τέλος πάντων, εγώ κάνω το σίγουρο διαβόλο. Τώρα, ξέρεις ποιος είμαι ο Αργενός που σε πήρα πριν το παιχνίδι με τον τελικό και σε έλεγα να εύχομαι στο εντυμότατο σωματείο της ΣΑΕΚ να κερδίσει? Ναι, θυμάσαι? Ναι, ναι. Έτσι. Συναχωρέθηκες. Λοιπόν, λογικό είναι, παιδιά. Είναι ο παδός του Άρη. Όχι, όχι, εγώ το είπα για άλλο λόγο. Εγώ το αιτιολόγησα, ο Ραπτόπουλος ξέρει. Εγώ μίλησα για Μίχα και Ζλατάνο. Ο Ραπτόπουλος τα ξέρει αυτά. Έχω άδικο, κύριε Ραπτόπουλε? Πολύ παλιά το πήγε στο έργο. Έχεις δίκιο. Πολύ το παλιά το πήγα, το ξεκινάω από εκεί. Θα το πάω στο 79, όταν ήρθε ο Ηρακλής πριν τελευταίες αγωνιστικές και μας πήρε χ χωρίς λόγο. Και όταν ο Πάοκ έχασε από τον Ολυμπιακό. Εκεί. Έπεσε, τα είπε. Εντάξει, καταλάβαμε. Ωραίος. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλώς το να. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Πολύ ωραία εκπομπή σας σήμερα, Τρίφωνας από Εύωσμο. Τριφωνάκο, τι κάνεις? Καλά είμαστε. Καλά, Τρίφωνα. Καλά, καλά. Θα μπορούσα να μιλήσω με τον Παοκτή, το κύριο με την Κωτρίδα? Δύο Παοξίδες είναι. Ο ένας εξ Αλβανίας και ένας από την Κρήτη. Ναι, αλλά ένας έχει Κωτρίδα. Δεν μπορούμε οι άλλοι να έχουμε Κωτρίδα, εντάξει. Γεια σου, Κώστα Παοκάρα. Καλησπέρα, αδελφέ, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σ' ακούω, σ' ακούω. Κώστα, πιστεύεις τον Ιησού Χριστό? Πιστεύω. Την Αγία Γραφή την έχει διαβάσει? Όχι, δεν είμαι τόσο θρήσκος. Πιστεύω στη θρησκεία. Δεν πηγαίνω συνέχεια, δεν πηγαίνω εκκλησία, αλλά πιστεύω με τον τρόπο μου. Σε μια ανώτερη δηλαδή, δυνάμη. Την έχεις ακούσει, ας πούμε, δεν την έχεις διαβάσει την Αγία Γραφή? Όχι. Την έχεις ακούσει για τις φορές? Ναι. Προσεύχεις το συχνά, Κώστα? Προσεύχομαι με τον τρόπο μου, με τον δικό μου τρόπο. Δηλαδή? Να πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία, να μας έχει όλους καλά. Βάζει μαγείλη. Άρα προσεύχεσαι με τον τρόπο που προσεύχονται όλοι. Ορίστε. Δεν προσεύχεσαι με ένα δικό σου τρόπο, δηλαδή. Επειδή με τρόμαξες όπως θα δω στην αρχή. Σε ποιο πράγμα? Προσεύχεσαι, ρε παιδί μου, κανονικά. Ας πούμε, να έχουμε υγεία, λες πρώτα το γνωστό. Πάνω απ' όλα υγεία. Ναι. Και στους εχθρούς μας να είναι καλά. Να πεθάνουν. Έτσι ακριβώς. Να διαβάζεις την Αγία Γραφή, φίλε μου, και να έρθεις Κωστένογλου 26 που είμαστε, έχουμε... Κωστένογλου 26. Τι? Κωστένογλου 26. Γιατί τον κόψαμε, γιατί είχαν διαφήμιση... Όχι, όχι, κάτι. Κάνα παραγκλάδι και δηλαδή. Ναι, βέβαια. Τι αγγίζεται, κάνει τζάμπα διαφήμιση, να την πληρώσει και την κάνει. Σωστό, έτσι. Σωστός. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ραπτόπουλε. Πήγε να σε προσιλητήσει από ό,τι καταλαβαίνω. Για φοβάς, δεν ξέρω τι ήταν, δεν ξέρω άνθρωπος. Πάντως σε μένα δεν με κόλλησε. Ξέρω ότι δεν πάω εκεί. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ραπτόπουλε. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Ακόμα καλά, να το χεράκι μου πονάει λίγο. Ωραία. Λοιπόν, με αφορμή τον προφυλακισμό του κύριου Μπουτάρη, θα ήθελα λίγο να γενικοποιήσω το ζήτημα και να πω ορισμένα πραγματάκια. Να πείτε ό,τι θέλετε. Απλώς θα ήθελα να μην με διακόψετε. Όχι, και... δεν μιλάω, δεν μιλάμε. Ναι. Ορίστε. Πείτε ό,τι θέλετε, ναι. Πολύ ωραία. Στο τέλος να με κάνετε ερωτήσεις, αν τυχόν θέλετε. Ναι. Πρώτα απ' όλα, εγώ προσωπικά καταδικάζω τέτοιου είδους ενέργειες. Είναι απαράδεκτες, είναι επίκως απαράδεκτες. Και στο κάτω-κάτω δεν φέρουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα τα αίτια είναι πολύ βαθιά. Ξεκινάνε από την αρχαιότητα και φτάνουν μέχρι και το σήμερα, αγαπητέ. Με λίγα λόγια είναι όλα θέμα παιδείας. Και όπως δείχνουν τα γεγονότα, ένα μέρος της κοινωνίας μας δεν έχει την παραμικρή ιδέα του τι σημαίνει παιδεία, αγαπητέ μου. Δεν στέκομαι στο προχθεσινό γεγονός. Έχουν γίνει αρκετά παρόμοια περιστατικά και έχουμε δείξει πολλές φορές το ποιόν μας. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ως άνθρωποι θα πρέπει να διευρύνουμε λιγάκι τους ορίζοντές μας. Να βλέπουμε τα πράγματα, με καταλαβαίνετε, πιο σφαιρικά
και με λίγα λίγα λόγια να γίνουμε σκεπτόμενοι άνθρωποι. Αυτό που μας χάρισε η φύση έτσι απλόχερα ή ο Θεός, όπως θέλετε πείτε το, να το βάζουμε να λειτουργεί και να δουλεύει, να σκεπτόμαστε συνέχεια και το οτιδήποτε. Σε πρώτη βάση αυτά ήθελα να πω. Θέλω να θίξω και ακόμα ένα πραγματάκι. Ναι. Μπορώ. Πάμε. Σας ευχαριστώ. Στο κοντινό μέλλον, η ανθρωπότητα και κατ' επέκταση οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών θα βρεθούν αντιμέτωπες με νέες μορφές διακυβέρνησης των πολιτών τους, αν με καταλαβαίνετε. Οι κοινωνίες επίσης στο προσεχές μέλλον θα είναι αμιγώς τεχνολογικές. Όχι πως δεν είναι βέβαια και σήμερα, αλλά ακόμα περισσότερο. Πολύ σύντομα άλλωστε στην Ελλάδα θα εκδοθεί και η κάρτα του πολίτη, αν την έχετε ακουστά. Το 666. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ είπα την κάρτα του πολίτη θα εκδοθεί σε λίγο καιρό και δεν στέκομαι εκεί πέρα. Προχωράω. Στο κοντινό μέλλον επίσης θα είναι απολύτως φυσιολογικό, προσέξτε με λίγο εδώ, οι άνθρωποι να εμφυτεύουν διάφορες μικροηλεκτρονικές διατάξεις στα σώματά τους. Και αυτό θα θεωρείται απολύτως φυσιολογικό, όπως σήμερα κάποιος έχει ένα τατουάζ. Όπως έχουν κάνει και στα ζώα, αδελφέ, που έχουν τσιπάρει ήδη τα κατοικίδια με την πρόφαση να μην τα χάνουν. Βεβαίως, βεβαίως, έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Όπως σιγά σιγά έτσι να μας τσιπάρουν και εμάς, Παρακαλώ λίγο, να τελειώσω και αν υπάρχει χρόνος και θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Ξέρετε, υπάρχει μια τάση η οποία θέλει την ανθρωπότητα να οδεύει προς μια χαζομάρα. Θέλω να πω πως υπάρχει η τάση η οποία θέλει τους ανθρώπους να γίνονται πιο κουτί με το πέρασμα του χρόνου, σε αντιδιαστολή με τις μηχανές, προσέξτε με, οι οποίες γίνονται ολοένα και ξυπνότερες. Δεν το αναπτύσσω και αυτό περαιτέρω, γιατί χρήζει ολόκληρη εκπομπή. Πολύ σύντομα, κλείνοντας, θα ήθελα να προτείνω ένα-δύο βιβλία, σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. Βέβαια είναι πασίγνωστα βιβλία, είναι πολύ πιθανό να τα έχουν διαβάσει ορισμένοι. Λοιπόν, το πρώτο είναι του Aldous Huxley, Brave New World, που μεταφράζεται ως Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος. Και το δεύτερο φυσικά είναι το πασίγνωστο 1984, του George Orwell. Ας τα διαβάσει όποιος ενδιαφέρεται. Το 1984, τι... Ορίστε. Έτσι είναι το τίτλος του βιβλίου, 1984. Βεβαίως, του George Orwell. Ας τα διαβάσει οποιοδήποτε ενδιαφέρεται, όποιος θέλει. Μια και δυο φορές και ας κάτσει να σκεφτεί αυτά που διάβασε. Αυτά είχα να πω. Αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, είμαι στη διάθεσή σας. Ναι, το 1984 τι περιεχόμενο έχει? Δεν θέλω να καθίσω να το αναπτύξω τώρα. Δεν θα καταλάβει ο κόσμος διαμέσου του τηλεφώνου. Ναι. Εντάξει. Θέλετε κάτι να με ρωτήσετε? Όχι, θα τα αυτό πάρουμε. Που έχει, είναι με τις ταυτότητες που λες για το τσιπάκι, φίλε. Ότι μέχρι το τέλος του 2018 πρέπει να, όπως όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε αποκτήσει τις νέες ταυτότητες με το τσιπ. Δηλαδή, η περιβόητη κάρτα πολίτη. Και δεν το γλιτώνουμε με τίποτα. Και αυτό είναι το περίεργο που δεν μιλάει καθόλου η Εκκλησία πάνω σε αυτό. Δηλαδή, πέρα από το που κάνει την πάπια η Εκκλησία στο θέμα. Να αποκτήσουν οι ομοφιλόφιλοι να μπορούν να υιοθετήσουν παιδιά. Αγαπητέ, έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε, αλλά είπαμε ότι αυτά χρήζουν μια εκπομπή μοναδική. Και κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπει ο κύριος Δαυτόπουλος. Ναι. Το πολίτευμα που θα ήθελα να δω εγώ στην Ελλάδα, και δεν πρόκειται να το δει ποτέ κανείς, είναι η αριστοκρατία. Μην με παρεξηγήσει κάποιος. Εννοώ οι άριστοι, οι καλύτεροι, όχι οι αριστοκράτες, έτσι. Με καταλάβατε? Αυτά θέλω να πω, θέλετε να με ρωτήσετε κάτι? Τίποτα, φιλιά. Να είστε καλά. Καλή νύχτα. Το τέλος. Αριστοκρατία, τώρα εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση με την αριστοκρατία. Δεν... Μια βασιλεία παράδειγμα σου κάνει, θα μπορούσα να το πεις ότι βασιλόφρον ο φίλος. Ναι. Βασιλευμένη δημοκρατία αντί για πρόεδρο, αντί για Παυλόπουλο, να είχαμε άλλο τον Κωνσταντίνο. Ναι, εντάξει. Ποιο Κωνσταντίνο? Τον εξαδάχτυλο. Άλλο τεμπελγανίο εκείνο. Καλημέρα. Πω, τεμπελόσκυλο. Έλα, φίλε, ναι. Τι πούδρα ζωή κάνουν αυτοί όλοι.
Αλλά ήταν συγκινητικός όταν βγήκε και ήταν στη τελευταία του ομιλία ο Κωνσταντίνος ο Τέος, που ήταν, είχε και πρόβλημα Πάρκινσον και τέτοια. Ήταν... Δεν συγκινούμε. Ζει αυτός ακόμα. Ζει. Να ζήσει. Και οι Ολυμπιακοί αγώνες σου πήραν, μου βοήθησε κατά κάποιο τρόπο και ο Τέος Βασιλιάς. Εγώ κάνα κέρδος είχα. Όχι. Πάμε παρακάτω. Και τα αγώνια δεν με νοιάζει τότε άμα πήρες εσείς τους αγώνες. Καλημέρα. Άμα, έλα φίλε. Καλή δουλειά. Τελείως. Τι με νοιάζει ο Κωνσταντίνος. Πληρώνει και τα παιδιά μας και τα αγώνια μας. Δεν με νοιάζει. Επειδή τα τσέπωσε. Είχε ένα ένσημο. Είχε κανένα ένσημο. Κανένα ένσημο. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Από αυτή την εκπομπή αξιοποιούνται. Αξιοποιούνται αυτοί οι οποίοι έχουν ένσημα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Όπως εγώ παράδειγμα. Έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος εκεί με την Κοτσίδα είναι από Κρήτη. Είναι κριτικός και η ομάδα του είναι ο ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό. Μένει στην Κρήτη. Αθήνα μένω. Τώρα μένει Αθήνα. Ναι. Γεννήθηκε στην Κρήτη. Καταγωγή μου. Γεννήθηκα Αθήνα, καταγωγή μου είναι από την Κρήτη. Δηλαδή ήταν ο πατέρας σας από την Κρήτη. Και ο πατέρας μου και η μητέρα μου Κρήτη. Γεννήθηκαν. Γεννήθηκαν στην Κρήτη. Α, μάλιστα. Δεν θέλω. Δεν ξέρω πού το πας, φίλε. Δεν σας ξέρω γι' αυτό. Γιατί η κριτική γνωρίζει. Όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας η κριτική. Είπατε για ζωνιανά, για χωριά κτλ. Και τυχαίνει να γνωρίζω πέντε πράγματα από εξακοής. Δεν ακούγεστε κριτικός. Εγώ μεγάλο στην Αθήνα. Κατέβαινε ο Κρήτη, χειμώνα καλοκαίρι. Και τώρα την άλλη εβδομάδα Κρήτη θα είμαι. Δεν... Άμα θέλεις, έλα Χανιά. Έλα που θα είμαι στα Χανιά να τα πούμε από κοντά άμα έχεις κανένα πρόβλημα. Δεν αντιλέγω, απλά δεν μου αρέσει που χρησιμοποιείτε την Κρήτη συνεχώς σε ό,τι είμαι λέτε. Κριτικός και είμαι περήφανος, όπως είπα ότι είναι περήφανοι για την καταγωγή τους, είμαστε και εμείς οι κριτικοί περήφανοι για την καταγωγή μας. Δεν βλέπω που είναι το κακό και τις ενοχλίες ένα φίλε, για πες μου τις ενοχλίες ένα. Κάτσε να μάθουμε, για πείτε μας κύριε, πού είναι το πρόβλημα να καταλάβω. Αμφισβητώ την καταγωγή αλλά την παρέρχομαι αυτό και λέω ότι δεν μου αρέσει που προωθείται μια ατζέντα συγκεκριμένη. Τι και ατζέντα μπροστά πρόκοφε. Σε αυτή την ατζέντα μπαίνει η Κρήτη. Είτε αφορά τον ΠΑΟΚ αυτό, είτε αφορά. Ένα σύνθημα λέμε, ποια είναι η ατζέντα, δεν ξέρω τι προβοκάτορα είσαι. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το κακό. Είμαι κριτικό και είμαι περήφανο. Όπω είπα ότι είναι κριτική που είναι περήφανη για την καταγωγή του και εγώ είμαι κριτικό που είμαι κριτικό και δεν το κρύβω. Δεν είμαι σαν του Αθηναίου που όλοι, όλοι το παίζουν πρωτευουσιάνοι και δεν. Κάτσε να μπω στην κουβέντα. Παιδιά, μισό λεπτό. Ο κύριο. Κύριε, εσεί κατάγεστε από την Κρήτη. Εγώ ναι, μένω στην Κρήτη. Α, είστε... Από πού είσαι όμω. Κάτσε να μάθουμε. Από το Ηράκλειο. Είναι από το Ηράκλειο. Άρα ενοχλείστε επειδή. Η προφορά του δεν ταιριάζει. Όχι, αμφισβητώ την καταγωγή, αλλά πέρα από αυτό, ναι. Ακόμη και αν είναι κριτικός ο κύριος, δεν μου αρέσει που χρησιμοποιεί συνεχώς το όνομα της καταγωγής. Μα δεν λέει κάτι κακό. Δεν λέω κάτι κακό, δεν καταλαβαίνω που το πας. Στάσου, μην ευρειάζει. Δεν είπε κάτι κακό. Εκθέτης θεωρώ τον τόπο μας. Γιατί τι είπε. Τι έρθε τον τόπο, είσαι... Μη. Τι έρθε τον τόπο. Στάσου, εγώ θα πω στην πέση. Λέει τίποτα κακό για την Κρήτη. Στάσου. Εγώ περήφανος που είμαι κριτικός, εσύ ρεζιλεύεις την Κρήτη. Ποιο είναι το κόλλημά σου, δεν καταλαβαίνω. Μισό λεπτό, μη μαλώνετε άδικα. Πιστεύετε ότι ο χαρακτήρας του είναι τέτοιος ο οποίος δεν ταιριάζει στην κριτική κουλτούρα. Όχι. Κάτσε να μιλήσω εγώ μαζί του και να βγάλω εγώ άκρη. Πείτε μου για να κατα... Όταν με προσβάλλει όμως, όταν με προσβάλλει, ναι. Όποιος έχει κατέρα να έρθει να πει μπροστά μου. Μισό λεπτό. Να καταλάβω εγώ τώρα το ακριβές, την ακριβή διαφωνία για να το λύσουμε. Για πείτε μου εμένα, μην μιλήσετε με... Ναι. Δεν είναι ζήτημα συμπεριφοράς, είναι ότι λέει ό,τι λέει και στο τέλος κολλάει και την Κρήτη. Ναι. Καταλάβατε. Εντάξει, αυτό όμως έχει δικαίωμα να το κάνει γιατί έτσι νιώθει. Δικαίωμά μου είναι. Εδώ. Εσύ να προσβάλλεις σε μένα δεν μπορείς. Εσύ να προσβάλλεις σε μένα δεν μπορείς. Άμα θέλεις, έλα Θεσσαλονίκη ή έλα Χανιά που θα είμαι την άλλη εβδομάδα κάτω. Έλα να σε πω. Άμα έχεις πρόβλημα. Θα μπλέξω. Για τηλεφώνουμε αγκές. Κοίταξε να με προσβάλλεις δεν το δέχομαι. Δεν δέχομαι να με προσβάλλουν. Όποιος με βρίσει, άμα θέλεις βρίσαι με. Έλα πες μου που είσαι να έρθω να τα πούμε από κοντά. Να σε κεράσω και μια ράκι γιατί με και Κιμπάρης είναι. Δεν έβρισα κύριε. Δεν έβρισε. Με προσβάλλεις. Εγώ λέω ότι με προσβάλλεις. Καλά εντάξει να το λήξουμε εδώ. Εγώ πάντως θα πω ότι και ο Αντετοκούμπο μιλάει συνέχεια για την Ελλάδα. Σας ενοχλεί αυτό. Όχι βέβαια. Εμένα με ενοχλεί. Γιατί να με ενοχλεί. Πώς μιλάει ο Αντετοκούμπο που είναι μαύρος για την Ελλάδα αφού δεν είναι Έλληνας και η Ελλάδα. Ενοχλίες. Ένα που είμαι κριτικός και είμαι παοξής. Εσύ μπορεί να είσαι γαύρος και σε πειράζει που υπάρχουν και κριτικοί παοξίδες. Μπορεί. Αυτό σε πειράζει. Τι ομάδα είσαι. Τι ομάδα είσαι. Τι ομάδα είσαι. Πες αυτό και άστα άλλα.
Τι ομάδα είστε? Τίποτα δεν είμαι. Όχι, λέω. Άσε τα παραμύθια. Τίποτα δεν είσαι. Άντερια που λέει και ο Τάκης. Να έχεις τα, να έχεις τα άντερα να παραδέχεις τι ομάδα είσαι. Εγώ έχω τα άντερα, λέω είμαι κριτικός και πάω ξύς. Να έχεις τα άντερα να πεις ότι είσαι γαύρος. Είναι, είναι. Μάλλον γι' αυτό. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να ανοίγουμε σφιγμούς μεγάλους τώρα. Να τσακωθούμε τώρα. Λοιπόν, ένας καλός μου φίλος μου λέει εδώ, μιας μας διορθώνει. Αριστοκρατία εννοούσε την αξιοκρατία των άριστων. Άμα δεν ήταν ομάδα, πώς ακούγεται. Δηλαδή, τον άριστον έπρεπε να ήμασταν εμείς εκεί με τον κόκκινο που είμαστε άριστοι. Έτσι, μπράβο. Τέταρτος από το τέλος. Καλημέρα, κύριε. Δεν χρειάζεται να χαλιόμαστε τώρα, επειδή υπάρχει μια διαφωνία να πούμε. Και δεν έχουν τα άντερα να πούν τι ομάδα είναι. Του περάσει κριτικό και παγκοσμίω. Εσύ τρέπεσαι για την ομάδα σου και δεν το λες κανένα. Να έχει τα άντερα να πει είμαι γάβρο από την Κρήτη. Τελείως. Και δεν γουστάρουμε του κριτικού παγκοσμίδε. Αλλά σε πονάει γιατί και στα Ζωνιανά ακόμα υπάρχουν παγκοσμίδε και πάνε σε όλα τα γήπεδα. Και μπάσκετ στο Ρέθυμνο και παντού. Τέλο. Τέταρτο από το τέλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ραπτόπουλος. Μάλιστα, κύριε. Ο Αντεκοτούμπο είναι πιο Έλληνας από σένα. Μπράβο. Γιατί, επειδή πηδάει δύο μέτρα, άμα πουλούσε αγαλματάκια στη Λεωφόρο Νίκης, δεν θα ήταν Έλληνας, Άμα ένιωσε Έλληνας, πάλι Έλληνας θα ήταν. Δεν νομίζω. Γιατί για φαντάζομαι μένα. Ότι οι όμοιοι σου, τους μαύρους που δεν είναι διάσημοι, τους κυνηγάνε. Έτσι κατάλαβα εγώ τώρα, από την πρώτη κουβέντα που είχαμε. Κάνω λάθος? Γενικώς προσφέρει στην Ελλάδα, τη δείχνει προς τα έξω. Ναι. Δείχνει τα καλά που έχει αυτή η χώρα. Δεν μου λες, φίλε, έχω και ένα φίλο μαύρο, ο οποίος παντρεύτηκε Ελληνίδα, ο οποίος στις οικές που μένει τον βρίζαν και το λέγαν Βρωμό Μαύρο. Ξέρεις γιατί, φίλε? Γιατί δεν πετούσε την μπάλα στο καλάθι σαν τότε δεν το κούμπο. Και κάτι όμοιοι σου τον βρίζανε, κατάλαβες? Αυτοί που τον βρίζανε ήταν ένα. Αγράμματοι. Οι Έλληνε είναι αυτού που διέρχεται τη ελληνική παιδεία. Όποιο έχει μεγαλώσει και έχει μάθει ελληνικά. Ωραία. Εγώ θα ρωτήσω το εξή. Εγώ θα κάνω το εξή ερώτημα. Να είναι Πορτογάλο και να γεννηθεί στην Ελλάδα και να είναι πιο Έλληνα. Δεν μου λε, καλέ μου άνθρωπε, γιατί δεν κάνετε κανένα λοχαγό, κανένα Αλβανό πλην του Πύρου Δήμα, μπορείτε να μου πείτε? Δεν είναι Αλβανός ο Πύρος Δήμας, Έλληνας είναι. Καλά, έτσι λέτε εσύ. Βόρειο Πύρος Δήμας είναι. Λέγε, γιατί? Έλληνας είναι, το ξέρω εγώ πολύ καλά. Γιατί δεν κάνανε λοχαγό κανένα ξενό? Ναι, γιατί κάνανε τον. Γιατί κάνανε, ας πούμε. Τον άλλον λες. Τον Πύρο Δήμα, ναι. Όχι τον Πύρο Δήμα. Τον Μπεραβίδη. Όχι, το Σαμπάνι. Αυτό δεν είναι Έλληνας. Σαμπάνι, το Σαμπάνι. Γιατί τον κάνανε? Αυτά είναι συμφέροντα. Άλλους κάνουν, άλλους δεν κάνουν. Αυτό ρωτάω εγώ να με πεις. Ναι. Τι με νοιάζει εμένα? Δεν σε νοιάζει εσένα. Εγώ θέλω να πω ότι κάποιοι που δεν είναι Έλληνες, ναι, που είναι μαύροι, που είναι κίτρινοι, μπορεί αλλά να αγαπάνε την Ελλάδα περισσότερο από πολλούς. Ναι, αλλά γιατί τους αναδεικνύεται εφόσον είναι διάσημοι? Υπάρχουν και πολλοί που δεν είναι διάσημοι. Γιατί υπάρχουν άσημοι Αλβανοί, άσημοι μαύροι που βγαίνουν πρώτοι, σε μαθητές, αλλά τη σημαία τους απαγορεύεται να την κάνουν. Ενώ τη σημαία, ένα λεπτό φίλε, τη σημαία τώρα και τον κούπο που είναι μαύρος, τον αφήνεται και την κρατάει. Τώρα, γιατί πριν φύγει στο NBA, τον βρίζαν και αυτό. Το βρίζατε το φουκάρα τώρα και τον κούπο πριν φύγει στο NBA. Αυτή είστε, για χαρά, επόμενη γραμμή. Λάθος γαβγή είσαι εμένα. Τώρα που έγινε μεγάλος και τρανός, τώρα είναι. Το κάνανε ελληναρά. Έξω οι ξένοι, μέσα οι ξένες. Έξω οι φτωχοί ξένοι, μέσα οι πλούσιοι ξένοι. Άστε το παραμύθι, πάμε τρίτος από το τέλος. Καλημέρα. Όχι σε μένα αυτά. Τα ξέρω τα έργα εγώ. Κοντεύω να πεθάνω, λίγο μου μείνει ακόμα σε αυτή τη γη. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να μιλήσω ή πάλι θα μιλάω από εξής και να πάρει το μονόλογο? Έλα, πες τα φιλιά εξή, πες τα ρε εξή. Βγαίνω στο μπαλκόνι να μιλήσω σαν άνθρωπος και εσύ παίρνεις το μονόλογο και δεν με αφήνεις να μιλήσω. Να παραδεχτείς κάποια πράγματα. Άστο να μιλήσεις τώρα όμως, γιατί είμαστε αγενείς τώρα. Εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι. Πρέπει να γνώμη με το ραπ. Και εσύ παίρνεις από πάνω και μου τη λες όλη την ώρα χωρίς να σου έχω πει τίποτα. Τέλος πάντων. Εγώ απλά ήθελα να πω για τον Πασχαλάκη, ο οποίος έκανε τρομερή σεζόν με τον ΠΑΟΚ, αλλά επειδή άκουσα ένα σχόλιο για τον Μπάρκα, ας πούμε, ο ένας είναι 23 χρονών, ο Μπάρκας, και ο Πασχαλάκης είναι 29 χρονών και έκανε μισή σεζόν. Με τη μισή σεζόν τον Πασχαλάκη πρέπει να κρυφθεί στην εθνική. Αυτό δεν το κατάλαβα. Ένα το κρατάω. Άρα λες. Καλείται ο Γιαννιώτης και να μην καλείται ο Πασχαλάκης.
Όχι, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ και το Γιάννη. Αλλά θέλω να πω ότι α πούμε παίζει ρόλο και η ηλικία. Ο Πασχαλάκης έκανε μισή σεζόν στον ΠΑΟΚ. Πριν δεν έχει κάνει. Άρα εσένα η ένσταση. Μάρκα όμω ένα χρόνο έκανε. Τώρα η ένσταση σου είναι η ηλικία. Κάτσε να καταλάβω. Ο Πασχαλάκης βασικό τερματοφυλάκα στην ΑΕΚ. Και ο Μπάρκα μία χρονιά έχει βασικό στην ΑΕΚ. Ένα και το αυτό. Είναι εξελίξιμο τερματοφύλακα και νέο αυτό. Δεν είναι κάτι ενθαρρυντικό. Η καλύτερη ηλικία σε ένα τερματοφύλακα όμω είναι από τα 30 και πάνω. Μην ξεχνάμε ότι Παναθηναϊκός παλιά ο Νικοπολίδης ήταν μια ζωή στη σκιά του Βάντσικ και έγινε, καθιερώθηκε βασικό στα 32 του 33 και έκανε καριέρα μετά τα 33. Δηλαδή βλέπεις και ο Μπουφόν τερματοφυλακάρα, ο κορυφαίος τερματοφύλακας του κόσμου για μένα 40 χρονών και παίζει στο υψηλότερο επίπεδο. Η καλύτερη ηλικία στο τερματοφύλακα είναι 30 χρονών και πάνω. Θεωρείς τον Μπάρκα καλύτερο του Πασχαλάκη πέρα από την ηλικία? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο καλύτερος είναι ο Πασχαλάκης, αλλά ο Μπάρκας... Κάτσε, κάτσε να ακούσουμε το, αλλά, ναι. Αλλά ο Μπάρκας, επειδή είναι 23 και επειδή εγώ τον παρακολουθούσα τον Ατρόμητο... Έχει μια άλλη προοπτική, είναι... λες. Μάλιστα. Ακριβώς. Τελείως. Μπορεί να καταλήξει ο Μπάρκας σε μερικά χρόνια να παίξει και, και στην Ίντερ και στην Γιουβέντους. Δεν αντιλέγουμε. Αυτό είναι, εντάξει. Θα το δούμε μελλοντικά. Σε αυτό να δούμε μελλοντικά τον χρόνο. Άλλο θέμα. Ναι, να μιλήσω για τις μεταγραφές. Άκουσα με λίγο, θέλω να μου πεις γνώμη. Μένει ο Λιβάγια, μένει ο Βράνιος, θα πάρει δύο εξτρέμι ομάδα. Είχε έλλειψη εκεί. Ορίστε. Στα εξτρέμι είχε έλλειψη. Δύο εξτρέμι θα πάρω, συν τον Αλμπάνι, έτσι. Ο Αλμπάνι, συν δύο εξτρέμι ακόμα. Ο Αλμπάνι, φίλε, δεν με τρελαίνει. Δεν σε τρελαίνει, αλλά για Ελλάδα 23 χρονών μια χαρά είναι. Δεν με τρελαίνει. Και ο επιθετικός από τον Εργοτέλειο, πώς το λένε, δεν θυμόμαστε και το όνομά του. Αυτό, άκου. Ο Κάιπερς, 21 χρονών, πρώτος σκόρ στη Β' Εθνική. Δεν θα παίξει. Πρώτος σκόρ στη Β' Εθνική ήταν ο Μάνος Στόφη που τον πήρε ο Ολυμπιακός. Κοντά, κοντά ήταν κι αυτός. Ναι. Θα πάει δανεικός σε μια ομάδα Super League να πάρει συμμετοχές. Στείλτε τον στον Άρη εκεί πέρα. Δανεικός στον Άρη. Ή στον Ηράκλειο που στα εγκαίμια τώρα. Στον Ηράκλειο. Επίσης, πιστεύεις ραπ. Η ΑΕΚ, άμα ενισχυθεί σοβαρά, μπορεί να μπει στους ομίλους. Δύσκολα. Και για μας είναι δύσκολα που έχουμε πιο στρωμένη ομάδα. Εμείς αν περάσουμε τον Άγιαξ, μετά από αυτό που πήρε τη δεύτερη θέση στο βέλγικο πρωτάθλημα, Σταντάρ Λιέγγις, άμα το μάθατε, αν μπορούσαμε να περάσουμε η Άγιαξ ή η Βασιλεία, στην επόμενη κλίση θα είμαστε στο Βράνιες, ένα λεπτό. Βράνιες μένει. Βράνιες θα μείνει. Τσιγκρίσκι μένει. Τσιγκρίσκι μένει. Μπακάκης μένει. Ο Τσιγκρίσκι πήγε 35 χρονών, παιδιά. Ποιο Τσιγκρίσκι μένει. Χουλτ μένει. Η βάση σου μένει. Μάλιστα. Πρέπει να πάρεις εξτρέμ οπωσδήποτε. Ναι. Επιθετικό δεκάρι. Οχτάρι οπωσδήποτε καλό. Ο Χολχάουζερ της Αυστρίας Βιέννης. Ο Χολχάουζερ της Αυστρίας, ναι. Και πρέπει να ξυλωθείς για, για ένα παίχτη. Για ένα παίχτη που θα παίξει 4-2-3-1 πίσω από το φορ. Όταν δεν παίζεις με δύο φορ. Κάποια στιγμή μπορεί να παίξεις 4-2-3-1. Με το Μασούτ, με το Μάνταλο, με το Μπακασέτα την βγάλει. Ο Μασούτ, για ποιο πάει πάλι πίσω στο Πανίον. Ο Μασούτ είναι ρήπιο. Τι να κάνει, Πακιστανός με τσιγάρα είναι ο Μασούτ. Ο Λιβάγε μπορεί να το κάνει αυτό. Πώ είπε, ο Λιβάγε μπορεί να το κάνει αυτό. Όχι, είναι πιο φορ ο Λιβάγια. Χρειάζεται ένα δεύτερο παιχνίδι. Το να βάζουμε το Λιβάγια δεκάρι, το να βάζουμε τον Μπακάκι μπακχαφ, το να κάνουμε τέτοια πράγματα με μεγάλο χρονικό διάστημα δεν βγαίνει. Θα βγει μια, δύο, τρεις, άμα το τραβήξει το έργο πάλι. Θα τεντώσεις. Κατάλαβες. Όχι, 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 όχι χημίες. Λοιπόν, μια ερώτηση επίσης τελευταία. Ο Ζουνίδης ή Χιμένεθ για την ΑΕΚ αυτήν. Χιμένεθ. 100%. Για γαρά. Το ότι στο τελικό δεν τα τράβηξε καλά τα έργα. Ναι, με απογοήτευσε, δεν προστάτευσε την ομάδα του. Δεν την. Μα δεν μπορούσε. Μόνο άμυνα θα μπορούσε να παίξει. Δεν μπορούσε να το παίξει το box to box. Έκανε λάθος με το box to box. Πάμε στον κόσμο.